Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στους εθέρες της πόλεως, στους εθέρες του νομού, στους εθέρες της περιφέρειας, του γεωγραφικού μας διαμερίσματος, της χώρας, της Ευρώπης, του κόσμου, του σύμπαντος, όλου του ηλιακού μας συστήματος. Απ' άκρη σ' άκρη, σε γνωστούς και αγνώστους κόσμους. Έμβια όντα, όντα με τεχνητή νοημοσύνη, όντα χωρίς νοημοσύνη, συντονίζονται κυρίες και κύριοι γύρω από την πρωινή πανδεσία που λέγεται λόγο επειδή. Για ακόμη ένα πρωί μάχη μη δυνατή ξυπνητή, πέρα από οποιαδήποτε αντικσότητα, πέρα από οποιαδήποτε συνθήκη, ξεπερνάμε τους σκοπέλους για να βρεθούμε κοντά σας. Όχι που μας παρουσιάστηκε σήμερα, εντάξει, μια χαρά, ήρεμα τα πράγματα, αλλά πως διαβάζω εδώ πέρα το μήνυμα του φίλου μας του Φούρναρη, που μου στέλνει και μου λέει: δεν έχω κουράγιο να βγω στην εκπομπή, πήγα ένα τριήμερο διακοπές ή έκανα ένα τριήμερο διήμερο ανάπαυλα και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, μου έχει φύγει όλη η ενέργεια. Για να δείτε πόσο δύσκολο είναι, κυρίες και κύριοι, αυτό που κάνουμε εμείς, τον τουρισμό. Νομίζατε έτσι είναι? Θέλει σθένος, θέλει παιχνίδια στα πόδια σου, θέλει εμπειρία να καταναλώνεις τις δυνάμεις εκεί που πρέπει. Τόσα χρόνια μέσα στους τουρισμούς πλέον αυτά τα έχουμε μάθει. Να μην ξοδεύουμε ενέργειες άσκοπες στους ήλιους, στις παραλίες, στις ομπρέλες, στους δρόμους, τόσο όσο ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε εκμεότητοι και το πρωί και το βράδυ, και μετά φυσικά να ερχόμαστε και εκπομπές. Το πάλι που το βάζετε. Εκπομπή διαχείρισης, εκπομπή ο απόλυτος οδηγός για το καλοκαίρι. Τους ή άλλως τώρα που έχουμε πλέον κηρύξει την επίσημη έναρξη των μαζικών μπάνιων με το τριήμερο που προηγήθηκε και με τις ενότητες συχνά πυκνά που διανθίζουμε την εκπομπούλα μας αρεούλα για όλη αυτήν την διάρκεια. Είναι έτσι κι αλλιώς η αγαπημένη μας εκπομπή, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Γελάει ο κόσμος. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλώς τον, Μπάμπη, καλώς τον. Εγώ για άλλους ακροατές δεν μιλάω, αλλά ο Φουρνιώτης πρέπει να σκεφτεί τα εκατομμύρια των ακροατών που περιμένουν, και επειδή δήλωσε ότι δεν θα βγει, ναι, πιστεύω ότι θα είναι μετά από δύο τηλεφωνήματα. Συνήθως έτσι γίνεται, ναι. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτό το τηλεφώνημα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ξεκίνησες κάπως σαν τον Κωνσταντινίδη. Ναι, ναι, χαιρέτησα ό,τι ξέρουμε. Χαιρέτησες, ναι. Μήπως σκέφτεσαι να πολιτευτείς? Κάποτε πρέπει και εγώ να κοιτάξω το μέλλον μου, τόση και τόση, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αν και ο Κωνσταντινίδης και ο άλλος, πώς λέγεται, τον ξεχνάω, είναι... Ο Βελόπουλος. Όχι, όχι, αυτός πολιτεύτηκε. Ναι. Ο σηκωθείς από κρεβάτια, ο Λιακόπουλος. Ο Λιακόπουλος, ναι. Ο μεγάλος, ο Λιακό, ναι. Είναι οι μόνοι που δεν έχουν πολιτευτεί, Δεν χρειάζεται, γιατί κατέχουν πολύ υπέρτατα μυστικά που δεν μπράβο, μπορούν να τα... Μπράβο, μπράβο, δηλαδή... Μπάμπη, έχεις εντρυφήσει, ναι, σωστά. Ο Λιακόπουλος τώρα δεν είναι για να κατεβαίνει στα στενά όρια της χώρας μας. Ναι. Ο Λιακόπουλος είναι κατευθείαν, ας πούμε, μια παγκόσμια διακυβέρνηση και τέλος, εκεί. Και επειδή, Μπάμπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, πώς, ναι, σήμερα ο φίλος μου ο Πασχάλης θα πάρει το λεωφορείο το 10, θα πάει στην Ελβετία. Στη Νέα Ελβετία, μάλλον. Στη Νέα Ελβετία έχει μια στάση εκεί που λέγεται Νιόρ. Ναι. Θα κάνουν εκεί από τον ΟΑΣ την κλήρωση. Ναι. Θα τύχει με το κοκκινό χώμα Μαυροβουνίου. Θα παίξει δύο αγώνες εκεί νωρίς το καλοκαίρι. Θα φέρει ένα
1-1 στο Χαριλάου και ένα 0-0 εκτός. Έχουμε, αποκλειστεί. Έχουμε κάνει ήδη όλο το σχεδιάγραμμα της πορείας, δηλαδή. Βέβαια. Και θα πει ότι είμαι και 72 χρόνια αίτητος. Μάλιστα. Αυτά προς το παρόν. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Πόσο ωραίο είναι όταν οι ίδιοι ακροατές θέτουν σιγά σιγά τα θεματάκια μας. Αν ήμουν ασλαμάς, βέβαια θα έλεγα μη και θεματάκια και θεματάκια. Αλλά δεν είναι και κάτι κρυφό το ότι σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιείται, θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Europa League των προκριματικών, εκεί όπου θα μπουν στις κληρωτίδες Άρης και Ατρόμητος, αλλά και νομίζω θα πραγματοποιηθεί και κλήρωση και για το Champions League, δηλαδή και ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του. Βέβαια το να πάρεις το 10 για να πας στην Ελβετία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις ένα λεωφορείο και να πας στην Ελβετία, διότι αυτό που επικρατεί εδώ και αρκετό καιρό, βέβαια εμείς ως πελάτιδοι του ΟΑΣΤ, για μας δεν είναι και κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση πλέον με τα λεωφορεία έχει τερματίσει, το έχουμε φτάσει, γιατί έχει τερματίσει, δηλαδή δεν έχουμε κανένα λεωφορεία. Πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη όσον αφορά τις συγκοινωνίες, θα μου πεις πότε δεν τα αντιμετώπιζε. Με την έννοια ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί τα δρομολόγια λόγω επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεωφορεία. Ψιλοχαλάσαν όλα. Περιμένεις μέρα μεσημέρι στη στάση το λιγότερο μισή ώρα και όχι τώρα για κάποια λεωφορεία του στυλ έτσι δυτικές συνοικίες που ξέρω να πάρεις ας πούμε το λεωφορείο της Ιωνίας. Μιλάμε τώρα για δεκάρια και τέτοια, για την αυαρχίδα του στόλου. Πες, ας πούμε, περίμενα εγώ 35-40 λεπτά για να περάσω το 31, δεν ήρθε ποτέ. Λέω ένα παράδειγμα και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή το μισάωράκι, πιο εύκολο να πάρεις το χτελάκι για να πας στον προορισμό σου. Άρα τώρα εμείς που είμαστε εδώ του πρωινού, μια χαρά. Όλο και κάτι θα περάσει, όλο και κάτι θα πάρουμε, όλο και θα έρθουμε στη δουλειά μας. Ούτε τον παπά να μην το πούμε. Παπά του προέδρου του οργανισμού, βεβαίως του ΟΑΣ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΟΑΣ κρατικοποιήθηκε, βέβαια δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, γιατί αυτό τώρα δεν είναι μια τωρινή κατάσταση. Αλλά σίγουρα δεν έλυσε κανένα απολύτως πρόβλημα η αλλαγή καθεστώτος. Ενός καθεστώτος μιας κατάστασης τέλος πάντων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνίων Θεσσαλονίκης που οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Ένας παροχημένος στόλος ανανέωση έχει να επέλθει νομίζω σε οχήματα πάνω από 15 χρόνια και έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Αλλά λέγαμε και σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση των απεργιών, των επισκήσεων και. Δεν μας δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Στήρισε στον όρκο σκοπής. Δεν με αφήνετε, με πιάνετε στο φιλότιμο να πούμε, δεν με αφήνετε να ηρεμήσω. Έτσι. Δεν με αφήνετε. Θα βγω για τα εκατομμύρια των ακροατών. Έτσι, λέει. Εμείς οι τρεις είμαστε. Καλά που είναι και ο Prodigy τώρα, έχει τη βάρδια αυτή τη βδομάδα μας. Εγώ τέσσερις. Πάμε γερά. Συμπληρώσαμε τραπέζι. Τι λέει. Καλά είμαστε, καλά. Άσε τώρα, καλύτερα σαν τη δουλειά δεν έχει τελικά. Δουλεύουμε ασταμάτητα τώρα. Και ο Κούλης που θα μας το κάνει αυτό 7 στα 7, το καλύτερο φίλε. Θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Πάντα σε εγρήγορση και το λόγο επειδή θα γίνει και αυτό καθημερινό. Θα είναι και το Σάββατο. Ναι, έτσι, ρε, φίλε. Κατόπιν λαϊκής απέτησης και επιταγής, θα είμαστε και Σαββατοκύριακο. Ναι. Πού πήγες και δεν τα σταματούσα ποτέ, κάνω τώρα, άρχισε να το παραξήλωσα. Μια φάσο, μια εκεί. Ναι, όντως. Τι γάμου, τι βαφτίσια, τι τέτοιο. Με τα κουσούμια ερχόμαστε και δουλεύαμε μετά. Κατευθείαν, από τα γλέντια. Πού πήγες αυτό το τριήμερο. Αφού Αθήνα, δεν σε είπα, πήγα Αθήνα. Α, δεν θυμάμαι. Εντάξει, συγγνώμη ρε παιδιά που δεν καταγράφω. Όχι, πρέπει να γράφεις τι ακροατές. Συνήθως πέντε ακροατές είμαι στο λοκιόλο. Συνήθως θυμάμαι, αλλά τώρα θα επαναρθώσω, ναι. Τι ωραία Αθήνα, άδεια πόλη. Ναι. Ωραία, είδα και ένα φούρνο ωραίο, μ' άρεσε εκεί. Πήγε άλλο στην Αθήνα, πάει να δεις το Δυσίο.
Την Ακρόπολη, έτσι. Να πάει να δεις. Κατά λάθος τον είδα, στο να πάρω καφέ. Και μου λέει ήταν ένα ωραίο φούρνο. Μάλιστα. Έφυγε χωρίς πλάκα. Αυτό ναι. Το φούρνο ναι. Που βλέπω έτσι και από περιοδικά και αυτά και από το εξωτερικό και από εκθέσεις. Ναι. Τέτοιο φούρνο δεν έχει ούτε στο Παρίσι. Άλλοι πάνε λένε ωραίες γυναίκες, ας πούμε κάτι. Ναι, ναι. Ωραίο φούρνο λέει. Ήτανε φίλε εντάξει. Σε τόσους φούρνους που ότι κάτι καλό πρέπει να το πούμε. Μάλιστα. Τι ιδιαίτερο έχει αυτός ο φούρνος των Αθηνών, δηλαδή. Όχι, ήταν μέσα στη χλίδα. Ναι, δηλαδή. Όχι, ήταν μέσα στη χλίδα, έτσι ωραίο. Και είχε, εντάξει ήταν, πώς το λένε, όλο ξεχνάω ρε γάμο το μέρος. Εκεί που είναι τα παρελιακά όλα τα μαγαζιά ρε, όλο ξεχνάω. Πού είναι, Γλυφάδα, ξέρω εγώ. Στη Γλυφάδα, ναι, Γλυφάδα, εκεί στα καλύτερα. Γλυφάδα από κουλάκι μου. Πέρασε από εκεί, ναι, πέρασε. Mm-hmm. Να κάνω. Μάλιστα. Φούρνο, ονειρεύεσαι στην Γλυφάδα, σου λέει εκεί πέρα το ψωμί θα έχει το λιγότερο. Καλά, ρε, ένα, αυτό, ένα, φίλε, ένα δέκα, ας πούμε. Κάτι ποτήρια, φαγητά είσαι μέσα, φαγητά και τέτοια. Γκουρμέ. Τι φούρνο είναι αυτό, ντροπή το φούρνο. Φίλε, μόνο φούρνο δεν ήταν, γι' αυτό σου λέω, άμα το δει μέσα σε έξω. Ονειρεύεσαι τέτοιο. Δηλαδή, ανοίξει τέτοιο μαγαζί Σταυρούπολη με φαγητά και τέτοια. Ναι, ναι. Ντροπή. Η Σταυρούπολη είναι το μοναδικό. Αλλά μου πει είναι το μοναδικό μέρος που δεν έχει πιάσει τίποτα. Αλλά επίσης η Σταυρούπολη δεν έχει πιάσει ούτε μαγαζί με μαγειρευτά, ας πούμε, που δείχνει ότι είμαστε νοικοκυρεμένοι συνοικία. Δεν περνάνε έτσι. Αυτά. Όλοι είναι ούτε χωρισμένοι, ούτε όλοι μαγειρεύουν. Όλοι μαγειρεύουν. Όλοι μαγειρεύουν, έτσι, έτσι είναι και τι θέλω να σε πω. Τι είναι μένα να πιάσει τη Σταυρούπολη και όταν κλείναν τα goodies και αυτά που κλείσαν τα πρώτα goodies που έκλεισε όλη την Ελλάδα, τη Σταυρούπολη ξεκίνησε ισχύει, να κλείνει. Ισχύει, αλλά ήταν και από τα πρώτα που άνοιξε. Εντάξει, πόσα χρόνια να αντέξει και αυτό. Μάλιστα. Παρατήστε τις διακοπές, πιάστε τις δουλειές γιατί για αυτά είστε. Δεν τίποτα γιατί χανόμαστε, ρε φίλε. Έτσι. Τώρα τι θέλω. Άρα πω και αυτό έτσι λίγο αθλητικό. Τώρα εκεί που πήγα, ξέρεις, σαν πρωταθλητής κατέβηκα με το στήθος τέτοιο. Ψηλωμένο. Φουσκωμένο και αυτά. Τώρα με αρχίζουν εκεί γιατί έχω και κάτι ξαδέρφια εξήδες. Και πέρσι αν δεν έμπαινε ο Ιβάν πάλι θα το παίρνατε. Είχα την καλύτερη ομάδα. Αλλά τώρα αρχίσαν, τώρα τα αλλάξανε. Παραδέχονται δηλαδή λες. Παραδέχονται, ναι, ναι, τώρα ναι. Πέρσι και δεν τα λέγατε, λέω. Με ανεβάζετε την πίεση μου. Ναι. Ανέβηκε το ζάχαρό μου τόσο καιρό εκεί. Μάλλον να σκοτωνόμουν, να έβριζα έφτηνα. Μα δεν πειράζει. Τώρα μου τα λέτε. Ναι, έστω και κάτι. Λες μετά από χρόνια να πας διακοπές στη Χαριλάου και να σου λένε και οι φίλοι του Άρεος. Εδώ που τα λέμε ότι πέρυσι το άξιζες. Λες, ναι, και ναι, αυτό. Ναι, έτσι. Μάλιστα, μπορεί και να το δούμε. Τις γυναικείες γαλιφιές, σαν τις γυναίκες που γυρνάνε μετά έτσι. Μάλιστα. Ναι, έτσι. Ωραία. Άντε, τα λέμε την παγραμμή. Θα πούμε τσάω. Οι περιπέτειες ενός φούρνας στην Αθήνα πήγε, λέει ο άλλος, και είδε φούρνος. Μάλιστα, πώς δεν γκρεμίστηκε κανένας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, Βαμπίνο, Μάικ εδώ. Λοιπόν, θα μιλήσεις μία φορά και δεν θα μου ξαναχαλάσεις την εκπομπή όπως την έκανες χθες. Την έκανες σαν κουρέλι. Τορκίζομαι. Με ξενέρωσες πολύ άσχημα χθες. Τορκίζομαι. Εντάξει, άντε. Τορκίζομαι, πάμε. Μπάμπη. Αλλά δεν θα με διακόψεις. Όχι, δεν σε διακόπτω, θα αφήνω. Και εμένα να μιλάω. Θα τα πεις όλα. Ένα, δύο λεπτά. Δεν θα με διακόψεις. Δικό σου όλος ο χρόνος. Ναι, δεν θα με διακόπτεις. Θα μιλήσω μία φορά, αλλά χωρίς διακοπές. Λοιπόν, εγώ θα πάω διακοπές. Καταρχήν φεύγω για Γάβδο. Μετά φεύγω για Θεσσαλονίκη Ελευθερές και μετά πάω Σουηδία. Και στο τέλος θα πάω Πουέρτο Ρίκο. Έτσι για να κάνουμε διακοπές. Είμαστε μόνο για διακοπές. Επίσης, μπανάνα πεζέ έχεις φάει? Δεν μιλάω, λοιπόν δεν σε διακόψω, δεν μιλάω. Είναι η μπανάνα σαν κολοκυθοάνθρωπος. Η πράσινη μπανάνα, η οποία είναι σκληρή, δεν έχει κυτρινήσει ακόμα. Την παίρνουνε, την πιέζουνε, την πράσινη μπανάνα και την τηγανίζουνε με αλεύρι. Γίνεται ένα πράγμα. Αυτά να... δεν το έχεις ξαναφάει αυτό, Μπάμπη. Δεν έχεις ξαναφάει μπανάνα πεζέ. Επίσης, το πιο ωραίο νησί στην Καραϊβική είναι η Γουαδελούπη. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί, σαν τη Γουαδελούπη δεν έχει. Άιλ Παπιγιόν, το νησί Πεταλούδα. Butterfly Island. Αυτά έχω να πω. Μάλιστα. Όσον αφορά για τον προηγούμενο, το πρωτάθλημα καλά έκανε και το πήρε η ΑΕΚ. Ψέματα του το λένε αυτό, έτσι για να το παραμυθιάζουν, είναι σαν το Δούριο Ήπο, τον Οδυσσέα. Λοιπόν, ναι, καλά έκανε και το Πυριακ πέρυσι το πρωτάθλημα, έπρεπε να το πάρει και είχε και καλή ομάδα. Τώρα αν ο Ιβάν είχε αιμονές και ψυχασθένειες, ας πούμε, και είχε, δεν ξέρω τι. Δεν αντέχει το παιδί. Τον άφησε όμως 2 λεπτά και δεν είχε ροή, το καταλάβατε, είδες.
Αν το ίδιο θέλει να τον κλείνω και να τον διακόπτω. Επίτηδες. Επίτηδες το κάνει. Ω, επειδή. 2-31-0-287-38. Τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή βεβαίως. Στη σελίδουλα μας στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Τεταρτούλα είναι σήμερα. Α, σιγά σιγά θα το φάμε, θα τη φάμε τη βδομάδα. Τετάρτη 19 του μηνού Ιουνίου, να μην ξεχνιόμαστε. Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου Αγίου Ζωσίμου Μάρτυρος είναι σημερής. Εορτάζουν ο Παΐσιος, ο Παΐσις, η Παϊσία. Ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Ζήσιμος, ο Ζήσης, ο Ζωσιμαίος, η Ζώσα και η Ζωσιμαία, τόσα ούτε να κάναμε sound check και να λέμε τέσσερα, τέστα, Ζώσιμος. Βρήκαμε μία νέα λέξη, δηλαδή τώρα έτσι για να καταλαβαίνουμε, για να πάρουμε τα σίγμα που σφυρίζουν, να ακούσουμε και τα πρίμα πως θα σας μάθουμε και η χοληψία. Με δροσούλα ξυπνήσαμε, ωραία, είχε μια βροχή χτες το βράδυ. Καλά ήταν, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία. Και ο καιρός συνεφιό υγρός προβλέπεται για σήμερα. Μου δίνει εδώ συνεφιές και βροχές το μεσημεράκι. Μέχρι και 29 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην Σαλονικούλα μας. Το Σαββατοκύριακο μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε πρίμα, ξανά βουρρα στις παραλίες. Άιτε, να ξεκινάμε σιγά σιγά. Λέγαμε νωρίτερα για τα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη στις μετακινήσεις της όσον αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, την μία, του ΟΑΣΤ. Αλλά πλέον έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχουμε αποκτήσει, μέχρι δηλαδή να γίνει το μετρό, έχουμε αποκτήσει ένα πιο εξυγχρονισμένο σύστημα μεταφορών και μετακινήσεων. Τουλάχιστον οι επιβάτες εκεί στην Καρδία και στον Τρίλοφο και στο Ξωτικό Τριάδι εκεί στα μέρη του Φωτιάδη. Θες λοιπόν το πρωιμεσήμερο διαβάζουμε μια δημοσίευση. Έμεινε λεωφορείο στην Καρδία και οι επιβάτες πήγαν με τα πόδια στο σπίτι του στον Τρίλοφο. Με τι θέλανε να πάνε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μήπως αρχότανε να τους έπαιρνε καμιά λιμουζίνα. Και αυτοί μάθανε τώρα απαιτήσεις που έχει ο κόσμος. Δεν κατάλαβα, με ένα ευρώ περπατήστε λίγο ρε, να κάνετε, να πω σε γράψει ο άλλος, λέει, να κάνετε καλό στην Καρδία σας. Κάθεστε, μπαίνεις στα λεωφορεία, αυτό. Θρομβώσεις. Φλεβίτη. Τι, εδώ σας δίνετε η ευκαιρία καλοκαίρι να κατεβείτε, να πάτε φίτη στις παραλίες. Δεν θυμάστε πριν από 2 χρόνια που είχαμε την επίσκεση. Πώς είχαμε γίνει, τώρα έχω γίνει και εγώ. Άντε να μην πω σαν μπαλάκι, όχι σαν μπάλα, σαν μπο. Μας έδωσε τόσες ωραίες ευκαιρίες ο Άς και εμείς δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Απίστευτη, λέει, ταλαιπωρία για επιβάτες του ΟΑΣΤ. Χάλασε το λεωφορείο και τους παράτησαν μέσα στη νύχτα. Α, δεν ήταν μέρα κιόλας το σκηνικό. Μέσα στη νύχτα των άλλων. Τι απαντά ο ΟΑΣΤ. Θα πάρουμε τη γραμμούλα και θα σας ενημερώσουμε περί του περιστατικού. Καλημέρα. Ξύπνιος μέσα στα όνειρα κάποιων άλλων. Έτσι, έτσι. Εδώ Prodigy. Τους αγόρι μου. Καλά είμαστε. Μια χαρά, μια χαρά εσύ. Χαιρετίζω και τον Ντόμ και τον Φούρναρη που αναφέρθηκε σε μένα, δηλαδή τους υπόλοιπους 4 ακροατές όπως είπε. Ναι. Να είναι όλοι καλά. Ήθελα να πω ένα σουρεαλιστικό έτσι γεγονός τώρα που συνέβη. Παρακαλώ. Κάνω αυτόν τον δρόμο 15 χρόνια. Ο δρόμος, και πρώτη φορά παρατηρώ. Ποιος δρόμος? Ένας δρόμος. Τώρα να μην δίνω το στίγμα. Τι είστε, ένας δρόμος, εντάξει, είναι κάτι που θα... Τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Είναι έτσι λίγο μυστήριο. Με τα χωράφια. Ναι, ναι. Και μάλιστα. Τέλος πάντων. Έχει μια πινακίδα που δείχνει 70 χιλιόμετρα την ώρα σαν όριο, mm-hmm. η οποία είναι μέσα στο χωράφι, κοιτάει λοξά μέσα στο χωράφι, δηλαδή όχι στο δρόμο. Mm-hmm. Από τη στροφή το βλέπεις ότι λέει 70 και ήταν μπροστά ένα γαϊδούρι, το οποίο έτρωγε, κοιτούσε την πινακίδα και από πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ
συνοσιάζονταν δύο γεράκια. Απίστευτο, μιλάμε. Εγώ μας πέρασαμε 90 και δεν πάλαβα. Είναι να το βγάλεις. Α, γι' αυτό δεν ήθελες να πεις που βρίσκεσαι. Για να μην σε καταγράψουν εδώ οι τροχαίοι. Γεράκια, μπράβο. Κάτσε. Γεράκια όμως. Γεράκια, ξέρω εγώ τι ήταν. Ήταν κάτι τέτοιο, ήταν κάτι μαυροπούλια ήταν εκεί πέρα. Δύσκολα, δύο γεράκια κιόλας, ας πούμε. Σπάνιο πάνω το στα καλώδια της ΔΕΗ, το ένα πάνω στο άλλο, που δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε. Είναι η εποχή. Αλλά ήταν φανταστικό ότι η πινακίδα με τα 70 κοιτούσε στο χωράφι, την οποία κοιτούσε ο Γάιδαρος. Φανταστικό. Και πέρασες και με 90 κιόλας. Και πέρασα με 90 προς 100. Αν περνούσες με 70, θα μπορούσες να δεις και καλύτερα το σκηνικό. Γι' αυτό υπήρχε τα μπέλα. Απολαύσε το τοπίο. Είχε φυσιολατρικούς σκοπούς. Αυτό ακριβώς. και μ' άρεσε πολύ που το πήρε τηλέφωνο ο Λευτέρης και είπε εδώ ΑΕΚ. Ναι, έτσι. Πώς λέμε. Πολύ, πολύ φοβερό. Πώς λέμε εδώ, Prodigy, έτσι. Ναι, εδώ ΑΕΚ. στα μηνύματά σου. Μάλιστα. Λοιπόν, απειλώ ότι σήμερα μπορεί να ξαναπάρω τηλέφωνο. Έτσι πρέπει. Μα δεν γίνεται μόνο μια φορά. Δεν γίνεται. Λόγω επειδή είσαι, τι. Κλείσε, έχω γραμμή. Άντε φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Δεν έχω γραμμή, αλλά μπορεί και να αποκτήσω. Μεγάλη ταλαιπωρία για επιβάτες του ΟΑΣΤ χθες το βράδυ στη γραμμή 88 του Τριλόφου, όπως καταγγέλει η αναγνώστης. Το προγραμματισμένο δρομολόγιο 88α στις Άλπα στις 10.40 από οικία προς Καρδιά, αυτό πρέπει να συνέβη Δευτέρα βράδυ πάντως, όχι και στο βράδυ, προς Καρδιά Τρίλοφο και πάλι οικία, χάλασε με αποτέλεσμα οι επιβάτες μαζί με τον οδηγό να περιμένουν μισή ώρα μήπως πάρει ξανά μπρος η μηχανή. Πώς θα πάρει η μηχανή έτσι μπρος από μόνη της? Για σίγουρα θα σμπρώχνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο οδηγός πήρε 3 φορές το τηλέφωνο το κέντρο για να δει τι θα γίνει. Έλα κέντρο, τι θα γίνει, θα γίνει τίποτα. Παραγγείλουμε. Με τον ΟΑΣ να απαντά ότι δεν θα στείλει εφεδρικό λεωφορείο και ότι θα στείλει αμάξι για να παραλάβει τον οδικό, γιατί είχε να εκτελέσει άλλο δρομολόγιο. Έλα εδώ και γόμαστε να πούμε, μας χώσει και εμάς, να κάνουμε περορίες, να φάμε τον μπιφτέκι, να κάνουμε κολλιόμενο. Τέλειο αυτό. Αφήνοντας τον κόσμο να βρει μόνος του τρόπο να φύγει. Κάποιος από τους επιβάτες ήρθαν δικοί τους άνθρωποι να τους πάρουνε. Πήγαν και τους βρήκαν εκεί με μουσια, τους σκισμένα ρούχα, αγκαλιές, φιλιά, επανενώθηκαν οικογένειες. Αλλά κάποιοι δεν είχαν κάποιον να τους πάρουν. Αυτό είναι τα χειρότερα τώρα δηλαδή. Μόνοι σε αυτόν τον κόσμο να μην έχεις κάποιον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι, να έχουμε κάποιον ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να χαράσει κανένα λεωφορείο, να έρθει μια ψυχούλα και για μας να μας παραλάβει. Με αποτέλεσμα αυτοί που δεν είχαν κάποιον, τους έλεγε ότι θα σου περιμένουν οι γυναίκες, και εμείς είμαστε δύο γυναίκες μόνες, να γυρνάνε λέει με τα πόδια από Καρδία για Τρίλοφο στις 11.40 το βράδυ. Τι απόσταση είναι τώρα αυτή, Καρδία Τρίλοφο? Πρέπει να την δούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Αθήνο Φουρνοκεντρικό Κράτος. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να έχει στο λεωφορείο να ρωτάει ο οδηγός το πρώτο πράγμα. Ρε παιδιά, ένας μηχανικός δεν υπάρχει. Πώς λένε ένας γιατρός. Πώς λέγανε παλιά στο γήπεδο, άμα πάθαινε κάτι, μπράβο, ο διαιτητής μήπως υπάρχει. Έχεις πετύχει σε τέτοια περίπτωση? Ένας γιατρός. Όχι, ένας γιατρός. Καλά, πέρα από το ένας γιατρός, να παθαίνει κάτι ο επόπτης ή ο διαιτητής και να καλούν από τα μεγάφωνα να υπάρχει κάποιος πιστοποιημένος διαιτητής να έρθει να συνεχίσει το παιχνίδι. Έχει τύχει και σε παιχνίδι αλφα εθνικής μου έχει τύχει. Ναι, ναι. Όχι, λοιπόν, βούλγαρη σφαγεία, θα το βάλεις μετά. Ναι, βούλγαρη σφαγεία. Πρέπει, ναι, να το βρω, πρέπει να το βρω κάπου το ιστορικό είναι αυτό. Είναι εύκολο, εντάξει. Ναι. Βούλγαρη σφαγεία. Επίσης πρέπει να ρωτάει ο οδηγός αν έχετε δικούς σας ανθρώπους. Μην είστε μόνοι έτσι, ας πούμε, και σας χάσουμε. Να δηλώνεις τα στοιχεία σου σε περίπτωση να έχεις μια ταυτότητα σαν του στρατού αυτή την ταμπέλα. Με ρέζους αρνητικό, ναι, τέτοια, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, μέσα. Μην σε ψάχνουν έτσι, πας στο σκυλί στα μπέλη. Λοιπόν, από την καλημέρα μου στον Prodigy και στον, και στα παιδιά στον ορχομενό, να πούμε μια καλημέρα. Και επειδή ανέφερες Καρδία και Τρίλοφο, φίλε, αυτά πριν από πολλά χρόνια, έχει να κάνει και με τα παιδιά στον ορχομενό αυτό, είχαμε πάρει μια παρέα εργολαβία τα Τριφύλια. Είχε Τριφύλια στη Βουλγαρισφαγία, στον Τρίλοφο.
Λογικό. Όλη την περιοχή, από την Περαία μέχρι την Επανομή. Ναι. Και ήταν η χρονιά του πρώτου καύσωνα. Μάλιστα. Μιλάμε, πέφτανε όλοι από το φορτηγό, από τη ζέστη. Mm-hmm. Εγώ επειδή είχα βάλει γραμμάτια μια μηχανή, ήμουν ο μόνος που άντεχε. Mm-hmm. Μου ερχόντουσαν κάτι φουσκωτή το πρωί, μου λέγανε ιστορίες εκεί πώς κάνουν τα βάρη, πώς το ένα, πώς το άλλο. Πώς κάνουν τα τριφύλια, δεν σου έλεγε μπράβο, κανείς. Μπράβο, ναι. 12.30 ώρα μία, σε παρακαλώ, άσε με κάπου που να έχεις ασυλοφορείο να γυρίσω. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια, φιλιά. Περιμένω το Βούλγαρη Σφαγεία. Έτσι, φιλιά. Τρεις ώρες την εβδομάδα. Έτσι, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Να χαιρετήσω και τον Prodigy και τον... Αλλά να σας επαναφέρω στην τάξη και σένα και τον Μπρουραλίσαντα φίλο Παουκτσί. Αναφέρατε το IKEA Τρίλοφος και δεν κάνατε αναφορά στο Μέγα Φωτιάδη, ο οποίος πάντα παίρνει αυτό. Τρίλοφο δεν μένει. Ο Τριάδη. Τριάδη. Είδες, για μέσα σε καταφθήρα να δείτε ότι αυτή η εκπομπή είναι ανακρίβη. Αυτή η εκπομπή μόνο περιστατωμένο λόγο εκφέρει. Έτοιμο είπα να πω την κακία μου. Γι' αυτό είδες. Τριάδη, το ξωτικό Τριάδη. Και φυσικά το ανέφερα, εννοείται. Ναι. Θα τον καλέσουμε στο... Αυτός υποτίθεται και σήμερα ήταν να έρθει στην εκπομπή. Αλλά πλέον τώρα έχει μεγαλοπιαστεί. Ναι. Ο μάνατζερ δεν κάνει δουλειές. Ο μάνατζερ φεύγει διακοπές και... Όχι ρε, είναι ο παππούς φέρετε. Δεν έχει που να τον αφήσει. Ναι, αλλά... Είναι στο ταξί, σ' ακούω με άλλον αέρα. Έχεις κάτι νησιώτικο επάνω σου. Βέβαια, εντάξει. Αν κάτι το χαρακτηρίζει, αν κάτι χαρακτηρίζει τη Θάσο είναι ότι θυμίζει νησί. Α, ναι. Καμία σχέση, ρε παιδί. Στη Θάσο δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι νησί. Δεν είναι νησί. Δεν έχει αυτή την εσάνς. Δεν έχει αυτό. Γι' αυτό και είναι άλλου τύπους προορισμός διακοπών. Γι' αυτό. Ρε, μήπως είχε πολλά γεράκια. Γεράκια, δηλαδή απαιτήθηκε. Και σύλληψες, γι' αυτό πήρες τα πάνω σου, ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί να μην είμαι ανεβασμένος, καλοκαίρι είναι. Δεν κατάλαβα. Ποδόσφαιρα δεν έχει να μας πρίζουν τα κεφάλια. Μια χαρά. Πρέπει να ασχοληθούμε με ζωολογία. Έχουμε. Αλλά έχουμε. Και ο κοσμογυρισμένος Λευτέρης το είπε πριν όταν μοιάζει με τις κακίες μου. Έτσι. Ότι το καλύτερο νησί της Καραβαϊκής. Έτσι. Καρίμπιαν. Καραβική. Αλλά ο Λευτέρης εκεί. Καραβαϊκή λοιπόν είναι η Γουαδελούπη. Βέβαια είναι γνωστό αυτό. Τώρα εμείς θα έχουμε επισκεφτεί. Μας τα λένε αυτά οι Αθηναίοι. Πρόσεξε, επειδή έχουν 600.000 νησιά, πηγαίνουν εκεί από το. Έχουν Σαρονικό, έχουν Αργό Σαρονικό. Έχουν το ένα, έχουν τον άλλον. Έχουν ό,τι επιλογή θέλουν. Και εμείς εδώ έχουμε 2-3 νησάκια καημένα καψερά. Τι 2-3, 2? Την Αγουλιανή και τη Θάσο. Τώρα θα πάω παρακάτω. Βάλε και λίγο και Σαμοθράκη. Εντάξει, για βορρά μιλάμε. Για βορρά. Και Λίμνο έχουμε. Αλλά φυσικά το πράσινο, το πράσινο που έχουμε εμείς εδώ στα νησά μας δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε τα κάτω που πάει. Λίγα είναι τα νησιά με πράσινο και κυρίως στα μπόρια. Δηλαδή Σκιάθος, Κόπελος, Θάσος, άπειρο, άπειρο, άπειρο. Ναι, ναι, μάλιστα. Και χτύπα ξύλο είναι από τα λίγα που δεν τα βάλανε χέρι για να τα κάψουν. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αυτά. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Για να δούμε εδώ την γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη πάλι. Είναι που δεν θα βγαίνεις καθόλου και η διοίκηση βγει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις να πω γιατί πρώτον. Να πω πρώτα ότι γέλασα με τον πρόλογό σου. Γιατί πραγματικά ήταν πρόλογος. Εκεί πουλούσες. Όταν δουλεύεις. Ναι. Όταν δουλεύεις λες εμείς δουλεύουμε. Όταν δεν δουλεύεις πάλι λες εμείς ξεκουραζόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι στη δύσκολα είναι άμα διασκεδάζεις και κάνεις και πρέπει να είσαι σε γρήγορηση και βέβαια, τα φέρνεις όπως θες. Από τις διακοπές πάντα γυρίζεις πιο κουρασμένος. Οπότε αν κάτι μάθαμε σε αυτή τη ζωή είναι να διαχειριζόμαστε αυτό το 15ήμερο. Δεν θέλει να φουλάρεις, δεν θέλει να πας πρώτη μέρα τα κάνω αυτό και... Έτσι είναι, ναι, σαν την προετοιμασία, σιγά σιγά πρέπει να μπαίνεις. Σαν τα βάρη, πώς πας στο γυμναστήριο, έτσι να φορτώσεις προς το τέλος. Χαλαρό ποτάκι του πρώτο βράδυ που φτάνεις εξαντλημένος και μετά ξεκινάς, ρε παιδί. Όχι, αυτά μια φορά πήγαμε στη Σκιάθο μικρή να πούμε και την τελευταία κάτι... Μιούλ, πώς θα λένε αυτά τα ποτάκια, ναι. Τα space και τέτοια πίναμε. Δεν μπορούσε μάλλον. Ναι, καλά, εντάξει. Και εγώ έχω περάσει διακοπές μια φορά, δεν είχαμε πιει τίποτα στη Σαμοθράκη.
Αυτό θυμάμαι έτσι. Μια φορά δεν είχαμε πει τίποτα. Μάλιστα. Για πες. Εμφανίστηκε ο Φωτιάδης. Αυτό ξέρεις να πω το σημαντικότερο. Ναι, δώσε στίγμα. Τίποτε. Ήρθε, έσκασε με τη ξημερώματα Σαββάτου. Έμαθα, λέω, ότι τα αφεντικό σας θα λείπει και έτσι ήρθα εδώ να σας ελέγξω, λέει. Πού ήρθες, στο μαγαζί, εννοεί. Ναι. Μόνος του. Μόνος του. Ήρθες, με αγαπάει, δεν μπορεί χωρίς τον παλιό μου. Ενώ έλειπες. Ναι, ήρθα, λέει, να σας ελέγξω, να δω τι κάνετε, πώς θα πάτε. Έτσι, λέει. Κοντά στον πολίτη. Και λέει, ακούς, δεν θα φάω, λέει, άσε που μέσα με βάλε, ένας λόγος ακόμη για να μην λείπω είναι και αυτός. Δεν θα φάω, λέει, αυτά θα φάω κάτι χαλαρό, 9 κουλούρια έφαγε, 9 κουλούρια με σουσάμι, ναι, ναι. Σκέτα. Ναι, χαλαρά, λέει, έτσι δεν θέλω, ένα κουλουράκι, έτσι δεν θέλω κρουασάν και... Ναι, ναι, και αυτά και τυρόπιτες φέρουν καούρες ιστορίες. Ναι, λέει, έτσι κάτι χαλαρό, λέει, και αυτά. Σαν το φίλο μας, μια κοτούλα. Ναι. Μια κότα, εκεί σαν τον Σταυροπολίτη. Ναι, το έλεγε ναι, στην Ανίτα. Ναι, ναι. Και έτσι που λες. Ημερεύει το θήριο. Ναι, τώρα δεν ξέρω που είναι πάλι. Κάνει. Θέλει το χρόνο του. Θέλει ναι, το χρόνο του. Πρέπει να μας δώσει όμως ρεπορτάζ για το μείζον ζήτημα Τριάδη, Τρίλοφος και IKEA. Απόσταση με τα πόδια στο λεωφορείο. Αυτό είναι το θέμα. Άμα τον πάρω τηλέφωνο και στη σηκωθεί από τον ύπνο, θα πάρει τηλέφωνο. Άστο τον άνθρωπο. Άστο τον άνθρωπο. Αυτό είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Ναι, έτσι, γι' αυτό. Λοιπόν, θα μας πάρει πολύ. Φιλιά. Τσαου. Διάλειμμα και χορηγούς για να δούμε καλημέρα. Είχαμε και μια άλλη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι, ένα είναι το πράσινο νησί στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, είπε πάλι, σ' αφήνω να μιλήσει. Ναι, αλλά η δευτερολογία, γιατί. Όχι, εντάξει, όχι. Είπε, λοιπόν, σε κλείνω, δεν ξαναβγαίνει. Μίλησε, καταφέρθηκε με αρνητικού χαρακτηρισμού σε προσώπατα. Δεν. Α, καταχράζεσαι την ανεκτικότητά δηλαδή, μου. Την καταχράζεσαι. Είμαι ο μόνο που σ' αφήνει. Είμαι ο μόνο που σε έχει κάνει άτομο. Και κάθε φορά με προδίδει. Κάθε φορά με εκθέτεις. Ένα είναι το πράσινο. Α, καλά, βρήκα και εγώ τρόπο να μιλήσω σοβαρά. Μήπως και καταλάβει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ως πατέκα με, εμείς παλεύουμε να διαχειριστούμε πάσης μορφής προσωπικότητες. Πώς το λόγο επειδή. Λοιπόν, διανυματάκι όπως προανήγγυλαν οι ακροατέ. Και επιστρέφουμε εδώ με τα φλέγοντα ζητήματα του λόγο επειδή. Θα δούμε και τα αθλητικούλια λίγο. Κάτι τι το έχουμε σήμερα. Είναι μεγάλη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή τώρα ξεκινάει. Η γραμμή που όλοι αγαπήσαμε. Βουλγαρική μαγεία. Σεβασμός στον επιβάτη. Βουλγαρική μαγεία. Δύο φορές το μήνα, τετραήμερες κουραζιέρες, Εγνατία, Λεωφόρος Στρατού, Κωνσταντινούπολεως. Βουλγαρική μαγεία. Γιατί ο δρόμος είναι 31. Ιστορικό σποτάκι από το ιστορικό ραδιόφωνο εδώ της πόλης, το Ράδιο Τοπία, το οποίο εξέπεμπε στους 107.7 στη συχνότητα του μήνυμα εδώ, δικό μας παιδί δηλαδή. Αλλά τότε δεν ήτο. Πώς να φέρνει η ζωή. Βούλγαρη σφαγεία τότε, τώρα έγινε κτέλ. Ο ιστορικός ο Άστα πάντα εδώ μας απασχολούσε στην πόλη μας. Αλλά για να πας γρήγορα, πάνε με τα πόδια για να είσαι και πιο σίγουρος. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγαστε με την εκπομπούλα μας. Γράφουν εδώ πέρα οι φίλοι στο λόγο επειδή σιγά λέει για τους επιβάτηδοι του ΟΑΣ που αναγκαστήκαν να πάνε με τα πόδια γιατί χάλασε το λεωφορείο, λέει σιγά λέει το πράγμα. Οι άλλοι είχαν πάει το αεροπλάνο και κατέβηκαν Ρουμανία. Ναι, να μην κάνουμε και παράπονα, ας δούμε και τα θετικά της υπόθεσης. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Από τη Νέα Ελβετία γιατί... στην Ελβετία. Εδώ είναι η κανονική Ελβετία. Έτσι, κανονικά, η Ορθόδοξη. Κοίταξε,
Τι είναι, Αμπάβη? Καλά, ησυχία. Περιμένουμε, περιμένουμε. Κλήρωση σήμερα για τον Άρη. Να μάθει τον αντίπαλό του στην Ευρώπη. Μετά δεν από... μας πειράζει, θα τους κάνουμε, έτσι. Θα τους κάνουμε αληθή άση. Τελειώσαμε. Να μην έρθουν καν. Θα τους κάνουμε αληθή. Αυτή είναι η προτροπή εδώ του φίλου μας του Αράου. Μη πατήσετε όποιοι και να είστε. Όποια ομάδα βρεθεί σήμερα στο διάβα του Άρεος. Βεβαίως, βεβαίως. Τι έκανε, λοιπόν. Ο Φουρνάρης γιατί έκανε παράπονα? Παράπονα. Κουράστηκε, λέει. Κουράστηκε, λέει, από τις διακοπές. Αυτός δεν έχει ιδέα από τις διακοπές, γι' αυτό. Έτσι, πες του, πες να καταλάβει. Έρχεσαι εσύ ένα μήνα, ξέρεις τι... Έτσι κάνω, ένα μήνα, ξέρεις τι τραβάς, για πες του, το κορμάκι σου τα ξέρει. Εγώ περνάω καλά, εγώ ένα μήνα και 40, εγώ... Και πρώτα αυτός έκανε λάθος, έφυγε από πόλη, ναι. Και πήγε σε πρωτεύουσα. Ναι, πρωτεύουσα. Αυτά. Αυτό είναι το λάθος, όλοι, το πρώτο που έκανε. Να σου πω εγώ, όλοι γενίτσαροι κρυφοκοιτάνε την Αθήνα. Ναι, μεν η Αθήνα μας φταίει το ένα και όλοι με την πρώτη ευκαιρία τσουπ μετακομίζουν στην Αθήνα. Μόνο ναι, εμείς εδώ. Γιατί... Λοιπόν, άμα θες να κάνεις καλή άδεια, δηλαδή καλή... θα παρατήσεις. Ναι. Κινητά, όλα τα παρατήσεις, θα βάζεις τα λεφτά στη τσέπη σου μέσα και θα πας σε μικρό χωριό. Έτσι. Όπως είναι το Σιδηρόκαστρο που λέμε. Ω, καταπληκτικό. Μέσα στο κουνούπι, εκεί ωραία, τη ζέστη, κουφόβραση. Κουνούπια δεν έχουμε εμείς εκεί πέρα. Δεν έχει το Σιδηρόκαστρο δεν έχει κουνούπια. Όχι. Ναι. Μάλιστα. Δεν έχει κουνούπια, όχι. Ναι. Κουνούπια δεν έχουμε εμείς εκεί, τέλος πάντων. Θα πάει, ωραία. Σιδηρόκαστρο προτείνουμε λοιπόν. Για τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί δεν έχει κουνούπι. Γιατί. Ξέρεις γιατί δεν έχει κουνούπι. Γιατί. Εκεί πέρα έχει από το Ρούπιλα και από το Στριμώνα. Ναι. Έχει πολύ αεράκι. Όταν έχει αεράκι. Δεν μπορεί το κουνουπάκι. Δεν κουδεύουν τα κουνούπια. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν μπορεί να. Κατάλαβες. Ναι. Ύστερα. Ναι. Τι θες τώρα. Πήγε αυτό στην Αθήνα. Mm-hmm. Πήγε λέει, είδε ένα ωραίο φούρνο. Καλάρις, βουρνάσεις. Και σε έφαγε ο άλλος, ρε. Κοίταξε να κάνεις η καλύτερη δουλειά, ρε. Σαν να πάω στην Αθήνα και να βλέπω ωραίες εκπομπές. Ωραίο ραδιόφωνο να δω. Που δεν φαίνεται το ραδιόφωνο, βέβαια. Σιγά. Ναι. Αλλά υπάρχει πιο ωραίο ραδιόφωνο του δικό μας. Δεν υπάρχει, οπότε τι να δω. Είστε. Ναι. Πού ξέρει αυτός που είμαστε 4 άτομα εδώ στο Λίμερο? Τα μετράει. Παίρνει παρουσίες κάθε μέρα. Απουσιολόγος. Να μετράει για αυτούς που δεν παίρνουν τηλέφωνο. Κοίταξε, έχουμε πει σύμφωνα με τις εταιρείες μετρήσεων δεν είμαστε καν 4, είμαστε 0. Δεν πειράζει. Φυσικά, γιατί τι να πειράξει φασολάδα. Εννοείται. Εμείς γιατί συνεχίζουμε. Η φασολάδα πειράζει. Δεν πειράζει λίγο εκεί, ενίοτε. Όχι. Όχι, εντάξει, και αυτό. Μάλιστα, θα έρθεις καλοκαίρι ή όχι? Καλοκαίρι δεν είναι για μένα, καλοκαίρι χειμώνα κάνω. Χειμώνα εδώ. Καλοκαίρι δεν μπορούμε και να φάμε ούτε και να πιούμε. Σωστό και αυτό. Τι να έρθεις να κάνεις εδώ να βαράει εκεί στα σέρα. Τι το καλοκαίρι μπορεί να φας. Όχι. Θα πας κανένα έφραγμα. Καλά μπορείς, άμα πας τα κατάλληλα, άμα πας τα ορεινά. Μια χαρά και έχει τη δροσούλα του και το αεράκι του και το πλατάνι του. Μια χαρά τρως. Ναι, ναι. Σεπτέμβριο, ναι, ωραία. Σωστό. Απρίλιο, Μάιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε, φιλιά. Αυτά που λες, χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, σ' ακούει. Και τον άλλο να τον πεις να μην τρώει πολλές μπανάνες, γιατί... άλλοι την τρώνε και ζορίζονται και άλλοι την τρώνε και ζορίζονται, μάλιστα. Έγινε, άντε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, κληροσούλα σήμερα για την ομάδα του Άρεος. Μπαίνει, αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Είμαστε και εν αναμονή της ενάρξεως της προετοιμασίας. Ο Άρης περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Όπως και ο Ατρόμητος μπαίνουν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι δύο ομάδες βρίσκονται μάλιστα και στους ισχυρούς. Μαζί με την Έσμπερκ, Βιτόρια, Γούλφς, Χόνβεντ, Ζαλγκίρις και Παρτιζάν. Είναι οι ομάδες που ο Άρης αποφεύγει τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Και οι πιθανοί αντίπαλοι
οι φίλοι του Άριος ίσως να κάνουν και τις επιλογές τους για ένα πιθανό ταξίδι. Είναι η ΑΕΛ Λεμεσού από την Κύπρο, η Σαμπάιλ από το Αζερμπαϊτζάν ή η Κραϊόβα από την Ρουμανία, είναι το ζευγάρι. Η Σαχτιόρ Σόλιμπορσκ από τη Λευκορωσία ή η Χιμπέρνιανς από την Μάλτα. Η Κόνας Κουέι Νόματζ από την Ουαλία, όπως λέμε, Μίλτον Κέινς Ντόντς. Ή η Κιλμάρνοκ από τη Σκωτία. Ντερμπάρα τεράστια ζευγάρι, Κόνας Κουέι Νόματζ versus Κιλμάρνοκ. Η Κρουσάντερς από την Βόρεια Ιρλανδία ή η Τορσάβν από τα νησιά Φερόε. Και η Ζενές Εσ από το Λουξεμβούργο ή η Τομπόλ Κοστανάη από το Καζακστάν. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Άρη. Φυσικά θα περιμένει να δει το τι θα συμβεί με τα ζευγάρια τα πρώτα και από εκεί θα δει και τους... θα δει ποιους θα αντιμετωπίσει. Άρα εμείς τώρα πρέπει ουσιαστικά σαν εκπομπή προφητείων να διερευνήσουμε και να βγάλουμε τον πιθανό αντίπαλο του Άρεως μέσα από αυτές τις έξι επιλογές που υπάρχουν. Ποια μας αρέσει, ενδεχομένως να μας πούνε και οι φίλοι του Άρη με ποια θα θέλανε να κληρωθούν για να μπορέσουν να κάνουν ένα ταξιδάκι καλοκαιριάτικα. Το να πας στην Κύπρο θα είναι κόλαση, θα έχει 40 φεύγα βαθμούς. Αλλά έχουμε εκεί ανταποκριτές, έχουμε Κατερίνα Βουγιούκα Αποστόλη. Λέτε. Μια πολύ ωραία επιλογή, ας πούμε, που σου λέει, θα είναι η Ρουμάνια, αλλά θα πάρεις εδώ τη γνωστή εταιρεία, θα πετάξεις. Α, δεν πετάει για Αθήνα. Θα παίρνεις και φτηνή εκδρομή, θα παίρνεις το αεροπλάνο για Αθήνα, θα βρισκόσουν, ας πούμε, κατευθείαν στη Ρουμανία. Η Μάλτα είναι ωραία, ωραία, αλλά πού να πρέπει να περάσει τώρα την Λευκορωσία. Μια χαρά και καλοκαιράκι, full κομπλέ. Τώρα να τρέχεις πάνω στα Κόνας Κουέι Νόματζ της Ουαλίας. Βόρειο ευρωπαϊκό ντέρμπι, όπως και αυτό του Κρουσάντερς Τορσάβν με τα νησιά Φερόε. Ένα στα Λουξεμβούργα και στα Καζακστάν. Λοιπόν, εγώ θα κάνω την πρόβλεψή μου και δίνω κυρίες και κύριοι ότι ο κωδικός 5, το ζευγάρι δηλαδή Κρουσάντερς από τη Βόρεια Ιρλανδία και Τορσάβν από τα νησιά Φερόε θα δώσουν αντίπαλο για τον Άρη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σήμερα το μεσημεράκι θα τα μάθουμε αυτά. Η πρόβλεψή μου εδώ, προφητείες. Η πιθανή αντίπαλη του Ατρομήτου από την άλλη είναι το ζευγάρι Νόρκεμπινγκ από τη Σουηδία και Σεντ Πάτρικς Αθλέτικ από την Ιρλανδία. Νευτσία το Αζερμπαϊτζάν, η οποία αντιμετωπίζει τη Σπεράντα από τη Μολδαβία, Σπεράντα Βρανά. Η Στιάρναν από την Ισλανδία, η οποία αντιμετωπίζει τη Λεβάντα Ταλίν από την Εστονία. Η Σλιόκι Μπριέκ από τη Βοσνία, η οποία αντιμετωπίζει την Καϊρά Ταλματία από το Καζακστάν. Και η Κρακοβία από την Πολωνία, η οποία αντιμετωπίζει την Στρέντα από τη Σλοβακία. Μονόδρομος εδώ να παίξει ο Ατρόμητος με τη Σπεράντα. Το βλέπω να έρχεται, οπότε θα δώσω πιθανό αντίπαλο για την ομάδα του Ατρόμητου τον νικητή του ζευγαριού Νευτσί από το Αζερμπαϊτζάν με τη Σπεράντα από την Μολδαβία. Ξεκάθαρες οι επιλογές μας. Έχουμε το θάρρος της γνώμης και δεν μασάμε με την καμία. Δεν είμαι σίγουρος άμα μπαίνει στην κλήρωση και ο Ολυμπιακός τα είπα ότι μπαίνει, αλλά εντάξει, λόγω επειδή είσαι, εννοείται, εκπομπή ανακριβιών, ο οποίος ο Ολυμπιακός χθες προχώρησε σε μαζική μεταγραφική ενίσχυση. Απέκτησε Ντουρμισάη, απέκτησε Μπρούνο, απέκτησε Κάιπερς
προχωράει, γιατί ξεκινάει και πιο και σουντανή απέκτησε, προχωράει και πιο νωρίς τις υποχρεώσεις του και με παίκτες που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, όσοι ήθιστε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Αρβανίτικα, ξέρεις που λέγει και ο Ψάλτης. Αρβανίτικα, δεν ξέρω. Με θύμισε στην ταινία, να πούμε, του speaking, έτσι ήταν και η ομάδα. Δεν ξέραμε καμία. Λέω, τι λέει τώρα. Άστα να πάνε. Και χθες, με το που γίνεται, γνωστοποιείται αυτό το... Γνωστοποιείται τέλος πάντων ποιες ομάδες αντιμετωπίζει ο Άρης. Έγινε πολύ αργά το βράδυ, κατά τις 12 η ώρα, και βλέπω τη δημοσίευση από το All About Άρης, όπου για να προλάβουν να ενημερώσουν άμεσα τον κόσμο, έχουν πάρει copy-paste, ας πούμε, την ανακοίνωση της UEFA, έχοντας τις ομάδες στα ξένα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς διαβάζεται και πώς προσφέρεται. Ναι, ναι. Άστα να πάνε. Μισή ώρα προσπαθούσα να καταλάβω ποιος και γιατί. Μόλις έκανα το καφεδάκι μου, τον απολαμβάνω, άραξα τη τσιγάρα μου, σ' ακούω τώρα. Αυτά είναι, αυτά είναι. Μόνο την, να σου πω κάτι, μόνο την έγκλη, λέμε σου θυμάμαι. Ναι, καλά, ναι, αυτή εύκολη. Σαν εκείνο το ιστορικό... Αν ήθελα να ρωτήσεις. Ναι, έχεις ακούσει το ιστορικό ηχητικό φάρσα σε προποτζίδικο. Τη φάρσα σε προποτζίδικο, παππού. Στο, ναι, 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 ναι. Ρε, εσύ τα έβαζα στην παπτισσυμία μου και στον αδερφό τη. Τα βάζω κουμπάρδι και νόμιζαν αυτά τα παιδιά ότι ο Βαγγέλης που λένε μέσα είμαι εγώ. Έλα, Βαγγέλη. Που του έλεγε, ας πούμε, Milton Keynes Don't και... Ναι, και έλεγε ο άλλος, μετά του λέει Καστοριά. Ναι, Καστοριά, η δικιά μας. Δικιά μας, μόνο αυτή είναι. Ρωμαπολιτσά και τέτοια. Κάτι τέτοιες ομάδες περίπου θα αντιμετωπίζει και ο Άρης, όπως το βλέπω. Ρωμαπολιτσά, Ρωμαπολιτσά, τι είναι αυτό τώρα, Πολιτσά, ρε πουλιά τον έλεγε. Ιστορικό. Και επίσης, ας πούμε, τόσο καιρό υπάρχει ένας ακροατής που τηλεφωνεί στον Λιμπερό που έχει παρόμοια φωνή. Και θέλω μια μέρα να τον ακούσω, να βγω να του το ρωτήσω αν είναι ο ίδιος ο Προποτζής, ας πούμε, που... Σε ποια, όχι κύριε, ο Προποτζής βασικά επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Πρέπει να είναι Αθήνα, μπάμπη. Αθήνα λες, ε. Ναι. Ναι, γιατί με το που ξεκινάει του λέει, ω, μη με ανακατεύει με τέτοια. Λέει, εγώ έκανα υπόδρομο μονάχα. Εγώ αλογάκια, ναι, αλογάκια και σκουλάκια. Ναι. Ναι, άμα θες αλογάκια τη λέτε, άμα αφού θα είναι κανένας εκεί στο παλιό λες, πάρτι, γιατί... σίγουρα. Όχι, έχω ακούσει ακροατή του Λιμπερό που βγαίνει συχνά, ας πούμε, σχετικά και η φωνή του μοιάζει και λέω, λες, να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο κοντά μας και να μην το εκτιμάμε, να μην τον αγνοήσουμε. Όχι, πρέπει να είναι αυτή, γιατί το λέει για τον υπόδρομο στην αρχή και μετά του ξεκινάει να πω, έχει με μπάλες, θα το ακούσουμε στο κλείσιμο, για όσους δεν το γνωρίζει, για όσους δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ακούσει, αλλά θα το ακούσουμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας το συγκεκριμένο χειτικό. Γιατί μιλούσες για τον ΟΑΣ. Ναι. Άλλο προβληματικό, πέρασε τώρα στη Βιλιάρα, την ακούς τώρα, δηλαδή αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, ξάρει το πρωί, τα παρά. Τι, δεν σ' άκουσα, 6:30-7 παρά. Τη Σκουπιδιάρα, δεν την άκουγες τόση ώρα που ξεφόρτωνε. Α, όχι, όχι, δεν είναι, εντάξει. Δύο προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, μία ως και μία τα σκουπίδια. Ναι, ναι, καλά, και δεν θα αλλάξουν, δεν θα χαλάσουν ποτέ, ας πούμε. Και είχαμε προσφάτως εκλογές, αλλά εντάξει, δεν πρόκειται. Και τα προβλήματα όχι μόνο παρατείνονται και διωγγώνονται μέρα με τη μέρα. Και είσαι μοναδικός, μπράβο ρε Μπάμπη, σε παραδέχομαι, που πήγες για λίγο να χρησιμοποιήσεις πληθυντικό αριθμό και το διόρθωσες και είπες το μέσο μαζικής μεταφοράς. Είσαι ο μοναδικός αυτή την πόλη που έχω αφήσει να μιλάει στον ελληνικό. Δεν έχω μπάλα. Δεν έχω μπάλα. Φυσικά εννοείται. Διότι εσφαλμένα στην χώρα μας θεωρείται μέσο μαζικής μεταφοράς το ταξί. Όχι, τι ιδιωτικό είναι, το πληρώνει, το ξεπληρώνει το ταξί. Όχι, ξέχω από το ιδιωτικό ή όχι. Δεν είναι μέσο μαζικής μεταφοράς, δεν θεωρείται. Μέσο μαζικής μεταφοράς δεν θεωρείται συγκοινωνία το ταξί. Το ταξί είναι ένα μέσο παγκοσμίως το οποίο βοηθάει, αλλά δεν θεωρείται, ας πούμε, ως κάτι το οποίο ενισχύει την συγκοινωνιακή μεταφορά. Συμφωνώ μαζί. Δηλαδή, έβλεπα τόσα δημοτικά συμβούλια που πιάνανε όλοι κατά καιρού τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα έβλεπε να χαιρόμαστε. Και να χτυπιέμαι στο κρεβάτι, εγώ να του ακούω και να πούμε ένα δημοσιογράφο, εσύ δεν υπάρχει κάποιο να τον
με την τίτλα σου λέει πες με την νοημοσύνη μας. Είναι ένα το λεωφορείο και πες ελληνικό ρυθμό. Χρησιμοποιείς ελληνικό ρυθμό και χρησιμοποιείς πληθυντικό για όνομα. Σε λίγο θα γίνει ένα το λεωφορείο που θα κυκλοφορεί γενικά. Έτσι πως το πάμε. Από τα 525 που υποτίθεται ήταν το χειμώνα σε λειτουργία, έχουμε πέσει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε γύρω κάτω από τα 300 που είναι σε... Καλύτερα έρχονται πάμε. Ναι. Καλύτερα έρχονται γιατί δεν μπορώ να διαγνωριστώ που θα μετακινηθεί όλος αυτός ο όγκος εργαζομένων όταν θα αρχίσει το μετρό πρώτα ο Θεός. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά μας γιατί πιστεύω ότι έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι, το 2021 ξεκινάει το μετρό. Εδώ που τα λέμε. Ναι, έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Mm. Έτσι δεν είναι τίποτα, ειδικά για εργασία. Και απορώ που θα απορροφηθούν ότι αν θα συνεχίσουν να υφίστανται τα δρομολόγια όπως είναι τώρα. Φυσικά και θα υφίστανται διότι το μετρό θα έχει, η τιμή του θα είναι σχετικά απαγορευτική και το, η απόσταση που θα καλύπτει, όχι σχετικά απαγορευτική, εντάξει θα είναι μεγαλύτερη για να μην γίνομαι μάντης. Ναι. Και δευτερευόντως, αλλά ίσως και κυριάρχα, η γραμμή που θα καλύπτει και το εύρος της γραμμής δεν θα είναι τόσο σημαντική ώστε να καλύψει τις ανάγκες αυτής της πόλης, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή θα καλύπτει, το έχουμε ξαναπεί, καλύπτει το δρομολόγιο του 10. Αυτό είναι το μετρό. Ένα υπόγειο 10. Ένα υπόγειο 10. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ το 2019, έτσι, πιστεύω ότι όσο και να είναι, θα το προτιμάω, γιατί δεν νοείται να κάνω, ας πούμε, μία ώρα να φτάσω στη μία πλευρά της πόλης την άλλη. Καλά, κοίταξε με τις τόσες τάσεις που θα έχει. Τόσες θα κάνει. Αλλά φυσικά το μετρό θα πηγαίνει στο Χαριλάο. Αυτό είναι το κρυφό μήνυμα. Το 21, οι ορδές των οπαδών του Άρεως θα πηγαίνουν στο ανακαινισμένο Χαριλάο. Με το μετρό. Έτσι. Τι θα γίνει. Φιλιά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Επίσης, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. Έτσι και θέματα συγκοινωνιακής φύσεως ανεπτυγμένα εδώ από το λόγο επειδή κυρίες και κύριοι. Τελικά πρέπει να μας πει κανείς ο Ολυμπιακός μπαίνει στην κλήρωση σήμερα. Ψάχνω να δω τους πιθανούς αντιπάλοι, αλλά δεν τους βρίσκω, πότε μπορεί και όχι. Μπορεί και ναι, θα σας γελάσω, προχωράμε. Προχωράμε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνοντας σχεδόν την πρώτη ώρα της εκπομπούλας μας, είπαμε με την καταπληκτική αυτή, μιας και το μια και που τα αναφέραμε για την ιστορική φάρσα στο Προποτζίδικο, τα καλύτερα πράγματα, παλαιό ίντερνετ, ωραίο, αγνό, 2009-2008, κάπου εκεί, με τις ομάδες που μπορεί να ποντάρουμε κι όμως, είναι ένα ιδιαίτερο απόσπασμα αυτό, διότι έχει και έναν ηλαρό χαρακτήρα, ότι δεν μπορούμε να, δεν είναι δηλαδή, δεν το βρίσκω σκοπτικό ότι κοροϊδεύουμε τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τα προφέρει εδώ και εμείς οι ίδιοι υποτίθεται που κάνουμε αυτή τη δουλειά δεν μπορούμε να προφέρουμε κάποιες ομάδες. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να τις μεταχειριστούμε και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτές σαν να είναι το δεξί μας χέρι και ενίοτε ας πούμε και να καταθέσουμε και ένα σημαντικό βολό. Αυτό είναι το ηλαρό του πράγματος στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε και στο διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε εδώ φορτσάτη, γεμάτη. Μείνετε συντονισμένοι. Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσω στον Κώστα μου να παίξει. Α, εντάξει, Βαγγέλη. Για γράψε. Λασκρόνα. Λασκρόνε. Ε. Πώς είναι αυτό τώρα. Λασκρόνα. Λασκρόνα. Βάζε. Λασκρόνα. Αλμπιντολέφε. Τι είναι αυτά ρε Βαγγέλη, μέλη. Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, άμα τα παίξω Κώστα. Βαγγέλη, την ελέφ, τι είναι αυτά. Εντάξει, γράφτα σιγά. Σιγά. Αλμπινολέφε. Αλλι... Πω, ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα, λάμπτα. Μπινολέφε. Μπινελέφε. Αλμπινολέφε. Μη, ε. Ναι. Μπι, ναι, αλπινε. Μπινελέφε. Λέφε, ναι. Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά. Κα, Καστοριά, ωραία. Γράψω Καστοριά. Καστοριά, αυτή η δικιά μας, ε. Ναι. Καστοριά. Χρήστο πρόσεχε, μην κάνεις κανένα λάθος. Λασκρόβλο. Περίμενε, έχω κι άλλες.
Ακούς? Μπρομα από η κάρνα. Μπρομα από η κάρνα. Μπράβο, άραξε ομάδα, Βαγγελή. Μπρομα από η κάρνα. Ρο, από ρο. Ρωμα. Ρωμα κουινί. Ρωμα κουινί. Ρωμα. Το άλλο πώς θα πεις. Μπρομα από η κάρνα. Ρωμα πολυκάρνα. Ρωμα πολυκάρνα. Μπράβο. Γκέτλερ Μπιρλίγη. Πώς θα παίξεις. Τι σε νοιά, σου πω, είναι σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη. Πινελίκη. Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Η Τούρκικιά, ρε. Α, σιγά το μπ***** του Τούρκου. Γκέτλερ Μπιρλίγη. Καλά, άστε να αυτή, άστε να αυτή. Γράψε άλλη. Μίλτον Κέινς Ντόνς. Μίλκον, μίλκο, αυτό το γάλα. Μίλτον. Ρε πουλιά. Πώς το πει, Μίλτον Κέινς Ντόνς. Ένα μη θα βάλω. Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις. Μίλκο και δίπλα από... Και μία τελευταία και μία τελευταία. Ναι. Κίντερ Μίστερ. Βάρε, βάζα, μίλκο. Ναι. Μίλτον Ντέιβις Ντόνς, ρε. Εντάξει, και μία τελευταία. Μποτσουάνα. Ναι, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστες μου τώρα από την αρχή. Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονο Νόντοβα. Ναι. Λαλπι. Αλπι. Αλμπιρέφε. Ναι. Καστοριά η ελληνική. Ποια? Η Καστοριά η δικιά μας. Ναι, σωστά. Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι, πολιτσάι, τι είναι πολιτσάι, αστυνομία. Ρώμα από κάρτα ρε πουλιά. Ρώμα πολιτσάι. Ναι, άλλο. Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινιζορ. Ναι. Και Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, ναι. Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά. Πώς την είπε. Μπραουσβάικ. Μπραζάι. Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο. Μπραουσβάικ, μωρέ. Δεν το μωρέ, Βαγγέλη μου, τώρα την Γερμανία. Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είναι, ένα χιλιάρικο. Ένα πρά. Ναι. Πρά. Ναι, Μπραουσβάικ. Λοιπόν, ξαναπέστα μου από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος. Μπρατσουβάνα. Ναι, ξαναπέστα μου. Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα. Ναι. Αλμπικτσέφε. Ναι. Καστοριά. Ναι. Ρώμα Πουλικάι. Ρώμα Πουλικάι. Μίλτον Ντελέφερμε. Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπούκουτσουρά. Μπούκουτσουρά και. Πρατερούκα. Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη μας ώρα, 7 και 14 πρώτα λεπτά, το λόγο επειδή παρών να σας συντροφεύσει μέχρι και τις 8. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι ο Άρης θα μάθει τον αντίπαλό του, ενώ για τον Ολυμπιακό που λέγαμε τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. 2 οι πιθανοί αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η Βικτόρια Πλιέζν ή η Αϊτχόβεν. Και σήμερα επίσης και εκεί θα γνωστοποιηθεί ποια θα είναι η ομάδα που θα πρέπει να προσπεράσει ο Ολυμπιακός για να συνεχίσει εκεί όπου κάποτε πήγαινε τατουάζ στην φάση των ομίλων. Καλημερίζουμε την γραμμούλα μας. Δευτερολογώ και πολύ λίγο. Βεβαίως. Να είστε καλά, έχω ψοφήσει το γέλιο, είχα να τα ακούσω πάρα πολύ καιρό. Ψόφισα στο γέλιο. Δεν γίνεται κάθε φορά, και εγώ το έχω ακούσει δισεκατομμύρια φορές, κάθε φορά γελάω. Δεν μπορώ να μην δε γελάσω. Είναι συγκλονιστικό. Έχω ψοφήσει στο γέλιο. Το σκηνικό είναι ότι σίγουρα τον παππού τον έχουν αφήσει τώρα μόνο του στο προποτζίδικο. Ναι. Το παρατσούκλι του είναι πουλιά. Ναι. Πρέπει να έχει λιώσει τα δάχτυλά του στο τάβλι. Δεν πρέπει να ασχολείται με τίποτα άλλο. Πρέπει να είναι ατακαδόρο μεγάλο. Και το σκηνικό είναι σημαίνω γιατί είναι η πρώτη φορά
που ακούω τα γέλια από μέσα. Δηλαδή γίνεται η φάρσα και άμα δεις έχει γέλια από ναι, μέσα. Ναι, ναι, πού να κρατηθείς, δεν μπορείς να κρατηθείς. Είναι μυθικό. Τον έχει αφήσει ιδιοκτήτης τώρα, έχει πάει στο φίλο. Ο πατέρας του ιδιοκτήτη κάτσε λίγο στο πόδι μου να πεταχτώ να πληρώσω καμιά ΔΕΗ. Ναι, άρα, κάτι τέτοιο έχει γίνει το σκηνικό τώρα και το έχουμε κάνει. Και οι άλλοι, ναι. Το έχουμε εμείς το 2019 να πούμε στο Λίμπερο. Τα αρπακτικά τα άλλα δεν το αφήσανε εκμεταλλευτό. Μάλιστα. Καλημέρα, έγινε. Βεβαίως. Έτσι. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μια καλημέρα να πούμε και εμείς. Καλώς τον αγαλώς τον ήρωα οδηγό του ΟΑΣΤ. Τι γίνεται, Πάπη μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Ωραία και εμείς, πολύ ωραία. Μια χαρά είμαστε. Δεν πιστεύω να είχαμε κανένα προβληματάκι να κατέβει και ο κόσμος με τα πόδια, όπως το Τριάδι προχθές. Όχι, τέτοιο προβληματάκι δεν είχαμε. Εκεί. Είναι άλλα τα προβλήματα, εκτός αυτά θα τα πούμε εκτός. Βέβαια, βέβαια, ναι, όχι, δεν είναι και η θέση σου να σχολιάσεις τα ζητήματα. Δεν είναι. Πότε θα φύγουμε. Πρώτο Θεός γιατί να είμαστε 15 Ιουλίου φεύγουμε. Α, νωρίς φέτος. 15 μέχρι τέλος Μπάμπη και μετά μία με Σεπτεμβρίου και βάλε περίπου. Επειδή σε θυμάμαι εκεί κάτι Σεπτέμβριους πηγαίνες. Ναι, θα πάω τώρα με τον Ιούλιο. Ναι. 15 με τέλος και μετά από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι 20 περίπου. Είναι το καλύτερο σύστημα αν έχεις μέρες και αν έχεις και τη δυνατότητα να τις σπάς. Ναι, ναι, είναι... Το απολαμβάνεις. Τα απολαμβάνουμε. Έτσι, έτσι. Ωραία, έγινε. Σε φιλούμε, καλά δρομολόγια. Έγινε. Τσάω, τσάω. Φιλιά, φιλιά. Ο αγαπημένος μας καλημέρα Σάββας. Για όσους δεν τον αντιλήφθηκαν. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα Facebook και εκεί γίνεται ένα μικρό πάρτι καθημερινός. Καθημερινά εδώ στο λόγο επειδή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλησπέρα παπί. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Τι έγινε, τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά εσύ. Α, δηλαδή, εντάξει, από τις ομάδες που λες, βάλε οποιονδήποτε ακροατή δημοσιογράφο να πει την τουρκική ομάδα αυτή την. Δεν γίνεται. Τόσα χρόνια, πόσα χρόνια έχει μπει το σύστημα, λέω, το στοίχημα στη ζωή μας, από το αρχές 2000 δεν είχε βγει το στοίχημα. Ναι, αυτή την ομάδα δηλαδή, και αφασίδανε όταν την έπαιξε, γιατί την έχει παίξει στο εργάλο εκεί. Εντάξει, απ' έξω επιθόμα όταν έπαιζε. Βέβαια, από την άλλη, βάλε έναν οποιοδήποτε δημοσιογράφο από την Ευρώπη να πει. Όχι αυτή την ομάδα, να πει ελληνικές. Εντάξει, πάω και αυτά εύκολα. Κάτι πιο, να πει Καραϊσκάκης, ας πούμε. Για βάλτονα να δεις. Εντάξει, αυτά είναι ναι. Αλλά είπαμε και το. Και αυτό το βαρ, δηλαδή. Να δω, θέλω να μπορεί να ισχύει σε τέτοιο βαθμό το βαρ. Που το βλέπουμε στο Copa America. Δηλαδή σήμερα η Βραζιλία έβαλε 3 γκολ και ακυρωθήκαν όλα. Δηλαδή στην Ελλάδα πού να υπάρχει. Τρία έβαλε και ακυρωθήκανε. Μάλιστα. Δύο τα ακύρωσε το VAR και το ένα το είδε πάλι στο replay. Δεν δηλαδή μπορείς. Αυτά στην Ελλάδα ξέρεις τι έγινε. Τα χαλάει το VAR, τα ξέρεις εσύ. Καλά, ναι. Κοίταξε όμως από την άλλη, είπαμε, είναι το τελευταίο μέρος. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Είδαμε στον τελικό VAR ότι έδειξε. Παρηγήσατε ποιο παρηγήσατε και την κρίση πίσω. Πω από ξενέρωμα, εντάξει. Αλλά δικαιώνεται το λόγο επειδή δικαιώνεται που μίλησε για Βενεζουέλα φέτος στο Κόπα Αμέρικα. Δικαιωνόμαστε, κανείς δεν το περίμενε. Αλλά εντάξει, δηλαδή πώς θα πρέπει να βάλει η Βασιλεία. Βάλει η Βενεζουέλα, πήρε πανηγυρικό όχι. Θα το έδινε, ξέρω, πεντάρι θα το έδινε γιατί θα διαφιλονεί και το φαβορί την. Την διοργανώτρια Βραζιλία, εμείς μιλήσαμε ότι η Βενεζουέλα είναι καλή. Είναι καλή η Βενεζουέλα. Εντάξει, και μαζί με αυτούς, όπως είπες πριν κλήρωση, είναι και ο Ατρόμητος στην Ευγενή. Και το Ατρόμητος έχει βγει σε γκρουπάκι όπως ναι, το Άρη. Ναι. Το αναφέραμε, κάναμε και τις προβλέψεις μας. Γύρω στις 2 και κάτι θα μάθουμε. Εντάξει, ο Άρης μόνο η Κυπριακή είναι λίγο να τον κοντράρει. Όλες οι υπόλοιπες είναι. Άστα να πάνε. Γιατί να είναι η Κυπριακή, δηλαδή ποια είναι η. Γιατί πρέπει να ήταν ψωμίλους πέρσι. Η ΑΕΛ ήταν. Οι άλλοι πρέπει να είναι ψωμί. Η ΑΕΚ ήταν. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η άλλη ή η ΑΕΚ.
ΑΕΛ, δύσκολα να ήταν η ΑΕΛ, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολα. Η ΑΕΚ ήταν μάλλον. Δεν θα πάρω και όρκα, αλλά εντάξει, άλλο το περσινό. Μία από τις δύο τώρα, ή η ΑΕΛ ή η ΑΕΚ του εξομίλου. Άλλο το περσινό, άλλο το φετινό. Εντάξει, κοίταξε βέβαια για τον Άρη τώρα, μετά από τόσα χρόνια απουσίας, δεν είναι και ότι... Ναι, μεν μπορεί η δυναμικότητα να είναι πολύ προσιτή, αλλά δεν σημαίνει ότι. Και μην ξεχνά ότι πολλές φορές οι ομάδες μας την πατάνε σε αυτό το γύρο. Γιατί είναι τελείως απροετοίμαστες. Ισχύει. Είναι δύσκολη η προσπάθεια του να επανέλθεις στα φυσιολογικά επίπεδα του παρελθόντος που έπαιζες σε Ευρώπη, είχες στα ματσάκια σου, έφτανες και ομίλους. Και βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ που παλεύει στην Ευρώπη. Και τα τελευταία χρόνια. Καλά, είπαμε. Ο ΠΑΟΚ είναι τόσο γκαντέμψη που θα του πέσει ο Άγιαξ. Μόνο τον Άγιαξ φοβάται. Είναι δεδομένο. Πέρυσι δεν έπαιξε με Ολλανδική. Εντάξει, ένα-δύο χρόνια μια Ολλανδική, δηλαδή ο Άγιαξ. Ναι, δηλαδή άμα του δει όλο ο ΠΑΟΚ μπορεί οποιονδήποτε να περάσει εκτός του Άγιαξ. Έρχεται. Άμα πέσει πάνω στον Άγιαξ, να πει. Αλλά και ο Άγιαξ φέτος δεν θα είναι ο περσινός. Δηλαδή θα δώσει παίχτες αβέρτα με την πορεία που έκανε και δειγμάτισε ουσιαστικά στην Ευρώπη. Γιατί ο Άγιαξ είναι αυτός. Που πριν δύο χρόνια έπαιξε τελικό με την United, το ίδιος. Mm-hmm. Έπαιξε τελικό με την United, τον έχασε, έφτασε μέχρι τους τέσσερις, σου λέει δεν έχουμε, δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνει, μάλλον αυτή, έφτασε στο απόγειο. Ναι, και οπότε ευκαιρία να δειγματίσουμε και να δώσουμε, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η λογική. Μάλιστα. Εννοείται. Μάλιστα. Okay, καλησπέρα. Έγινε φιλιά. Τα λέγαμε για τη Βενεζουέλα, δεν μας ακούτε. Εντάξει, τώρα θα ακυρώσει τρία γκολάκια με το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ για αυτόν τον λόγο πήγε, για να μην επιτρέπει τις ατασταλίες εντός του παιχνιδιού. Στο άλλο παιχνίδι, το χθεσινό που ήταν λίγο πιο νωρίς, στις 12.30, Βολιβία-Περού 1-3. Η Βολιβία προηγήθηκε στο σκορ με πέναλτι, πάλι με τη βοήθεια του ΒΑΡ, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάτι παραπάνω, να πετύχει την έκπληξη επί του κρατεού. Είναι σωστό αυτό, ή κρατεόντος, ή δεν ξέρω αν κλείνεται εν τέλει. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 12.30 τις αναμετρήσεις Κολομβία-Κατάρ και στις 3.30 Αργεντινή-Παραγουάη. Για να δούμε τι θα κάνουμε ως Αργεντίνη στην τελευταία μας ευκαιρία να σώσουμε λίγο την παρτίδα. Είναι τρεις οι ομίλοι από τέσσερις ομάδες στο Κοπα Αμέρικα. Προκρίνονται δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι τρίτοι. Οπότε το να αποκλειστείς θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι η αλήθεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη, να βγει ο Γκουαίδο να μας πει τη γνώμη του για τον αγώνα χθες. Γκουαίδο. Ποιος είναι αυτός? Στη Βενεζουέλα, ρε Μπάμπη. Ναι, εντάξει. Να μας πει πώς έγινε. Ναι, στη Βενεζουέλα, όπου διάβαζα χθες ένα καταπληκτικό, ότι αυτοί οι εκπρόσωποι τέλος πάντων που βγήκανε για να πάρουν μέσω σχεδόν πραξικοπήματος την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό τα κάναμε εμείς πριν 50 χρόνια, Μπάμπη, έχουν μείνει πίσω. Ναι, κατηγορούνται δηλαδή αυτοί που θέλανε να ανατρέψουν τον Μαδούρο γιατί έχει φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης, υποτίθεται, την χώρα, κατηγορούνται πλέον ότι καταχράστηκαν χρήματα που εισήλθαν στην χώρα για ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι, είναι τα όμορφα έτσι, τα παγκόσμια. Είναι η γελιογραφία του, υπήρχε μια παλιά γελιογραφία του ΚΙΡ, η Ελλάδα παράγει λάδι και καπνό, τα 8 εκατομμύρια καπνίζουν, τα 2 εκατομμύρια και τα 2 εκατομμύρια λαδώνονται. Έτσι. Όταν μιλούσε ο Μπάμπης από το Αράου, και είπε εκεί για το Ρούπελ, νομίζω ότι ο Πρέκας διώχνει τα κουνούπια. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε να μας πείτε το αίμα, κουνούπια! Δεν μασάμε! Έτσι ακριβώς. Και περιμένουμε μια καλή κλήρωση. Για τον Ολυμπιακό μου είναι αδιάφορο. Πιστεύω ότι και οι δύο μπορούν να το πετάξουν έξω. Αλλά αυτή την Κυπριακή πολύ θα την ήθελα να την δει και ο Άρης. Μάλιστα. Θα ήθελα να βρεθεί, να μην βγει εκτός Ελλάδος. Είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι τον έχει πολύ εύκολα. Μάλιστα. Αναλυτής δηλαδή όλων των ομάδων. Θα κάτσεις τώρα να βλέπεις βίντεο όλων των ομάδων. Πασκάλι, σε περιμένω. Έγινε, φιλιά. Τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ σε ξένα κράτη. Να τη γιάσει. Έχουμε τα αθλητικούλια μας, τα έχουμε. Δεν είναι τώρα και ότι
θα μας λείψει η αθλητική διασκέδαση. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία είδηση που έκανε την εμφάνισή της χθες στα διαδίκτυα, σε δημοσιεύματα, μιλούσανε για σύλληψη του Μισελ Πλατινί, του πρώην προέδρου της UEFA, για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το Κατάρ. Το Κατάρ, ως γνωστόν, θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Έχουν γενικότερα με πολύ έτσι γκρίζες από πίσω ζώνες με τον τρόπο τον οποίο κατέκτησε, τέλος πάντων, ή ανέλαβε αυτήν την διοργάνωση. Ακόμη βρισκόμαστε 2019 και εξετάζεται το ενδεχόμενο. Δεν είναι απολύτως σίγουρο αν θα πραγματοποιηθεί εν τέλει σε 3 χρόνια εκεί η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Χτες εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που κάναν λόγο για σύλληψη του Μισελ Πλατινί, η οποία συνδέθηκε όμως βέβαια στον ελληνικό χώρο με την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από καιρό, ότι είμαι Liverpool και όχι Tottenham, γιατί τον είδαμε να παίζει μπάλα στα 5x5 με φανέλα της Tottenham. Είμαι Liverpool και θαυμάζω Μισελ Πλατινί και Michael Jordan. Και υπήρξε μια ανησυχία, πήραμε τηλέφωνα εκεί τον MJ, είσαι καλά, δεν σε πιάσαν τίποτα, ας πούμε, οι αστυνομικοί, να προσέχουμε. Αλλά αυτομάτως βγήκανε ελληνικά δημοσιεύματα από άλλες σελίδες που διέψευσαν, είχαν έτσι μια πρεμούρα να διαψεύσουν το όργιο παραπληροφόρησης ότι δεν γίνεται, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που έπιασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο στόμα του να έχει υποστεί τέτοια κατάσταση, ότι δεν επρόκειτο για σύλληψη, αλλά για, ούτε καν για προσαγωγή, μπορείς να το πεις για προσαγωγή, ζητήθηκαν εν τέλει εξηγήσεις από τον πάλε ποτέ ισχυρό ανήρ της UEFA. Σύμφωνα με δήλωση δηλαδή που εξέδωσαν εκπρόσωποι του Πλατινί, η οποία επιβεβαιώθηκε από πηγή εντός των δικαστικών αρχών, όπως αναφέρει Guardian, ο Πλατινί δεν συνελήφθη αλλά τέθηκε σε προσωρινή ανακριτική επιμέλεια. Μια αντίστοιχη μορφή της προσαγωγής που έχουμε στο ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο λόγος της συγκεκριμένης μορφής κράτησης είναι καθαρά τεχνικός, συγκεκριμένα για να τηρηθεί εχεμήθεια σχετικά με τις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά την ανάκριση. Επίσης, στα δημοσιεύματα αναφέρθηκε ότι τόσο ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Κλοντ Γκεάν, όσο και η Σοφή Ντιόν, πρώην σύμβουλος του Νικολά Σαρκοζή, συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση. Κάποιοι από τους άριστους της Γαλλίας δηλαδή. Ωστόσο, και οι δύο ανακρίθηκαν μέσω της ίδιας διαδικασίας, χωρίς να έχουν συλληφθεί από τις αρχές, ενώ στα αρχικά γαλλικά δημοσιεύματα δεν γίνεται πουθενά αναφορά σε σύλληψη. Ντροπή σας όσοι αναπαρήγατε την. Αυτήν εδώ, έτσι, ας πούμε, την ταύτιση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Επειδή. Καλημέρα στην. Δύο γραμμές εδώ, έτσι. Τα μάθαμε τα κόλπα, τα μάθαμε. Θα τεθείς, φίλε μου Λευτέρη, σε λογοεπιδιακή επιμέλεια. Guard a view. Έτσι, για να μάθεις να συμμορφώνεσαι με τις directives του λογοεπιδί. Το οποίο δεν είναι εκπομπή iDesignDes. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας. Κάποιος χριστιανός, τέλος πάντων, άλλος FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα Facebook μας βρίσκεται και εκεί, συνδιαμορφώνετε κι εσείς την θεματολογία, τα θεματάκια μας της εκπομπούλας αυτής. Καλημέρα. Μάδου. Καλημέρα. Μάδου. Καλημέρα, εντάξει. Μάδου. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι ολίγες και από τον αθλητικό χώρο. Είπαμε στα μεταγραφικά, στις 2.30 αναμένεται να έρθει στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Ιντέγε για την ομάδα του Άρεος. Δεν έχει υπογράψει ακόμη, αλλά πιθανότατα, όχι το συγκλονιστικό απρόπτου, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και όλα αυτά τα γνωστά. Σας ακούγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, λέει, δεν θα κάνει δηλώσεις στο αεροδρόμιο. Πρώτα να προέχει δηλαδή η οριστικοποίηση της μετακίνησης και μετά έχει ενδιαφέρον, θα υπάρχει και κόσμος, ας πούμε, να ζήσουμε και τις παλαιές αυτές εποχές, δηλαδή, που ερχότανε και τα αεροδρόμια στενάζανε από τους παιχταράδες που έχουν πατήσει
το πόδι τους όχι μόνο στην αθλητική Θεσσαλονίκη αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα. Μία από τις αγαπημένες μας ενότητες βεβαίως του καλοκαιριού είναι και αυτοί οι παιχταράδες που εξελίχθηκαν λίγο τις χειμερινά ενδύματα. Και θα την πράξουμε και θα την πραγματοποιήσουμε όσον ούπο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Πήγα να σε κλείσω, αστραπία. Γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, έρχομαι να ανατρέψω εγώ μπάμπι μου τώρα όλα τα δεδομένα της εκπομπής απαιτώντας να βγει ο Λευτέρης και να μας πει γιατί είναι τόσο αργός ο Αργοσαρονικός από το Σαρονικό. Αργοσαρονικός, ναι, δεν το έχω καταλάβει κι εγώ. Μήπως έχει να κάνει με το ότι είναι ζίγκα στο πετρέλαιο. Μάλλον επειδή τα πλοία που εξυπηρετούν την περιοχή είναι τα αργά, ενώ τα γρήγορα τα έχουν σε μεγαλύτερες γράμμες. Εντάξει, είναι μια σημαντική τέτοια. Απαιτώ δηλαδή, γιατί τώρα αποτελώ και το 20% των ακροατών της εκπομπής. Είμαι ο 7ος. Ναι. Λοιπόν. Έτσι. Και θέλω να βγει ο Λευτέρης να μας πει τη διαφορά του Αργοσαρονικού με του Σαρονικού. Ναι. Γιατί είναι τόσο αργός τώρα, ο τώρα τον τρελαίνεις γιατί δεν πρόκειται να το βγάλω και θέλει να το πει, θέλει να το πει. Ναι, 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 ναι. Και δεν πρόκειται να βγει. Εννοείται. Και γιατί είναι πράσινο νησί η Κρήτη και δεν είναι πράσινο νησί η Ρόδος. Η Ρόδος, να ναι. Μας το αποσαφηνίσει. Γιατί δεν είναι πράσινη η Θάσος, ε? Και πόσα πορθμία έχει η Γουαδελούπη. Βάλ του, έτσι, κάντο να κλονιστεί υγεία και δεν θα τα πει. Φιλιά πολλά. Τσάτσα, καλημέρα. Και δεν θα τα πει. Ναι, καλημέρα. Δεν θα τα πει, καλημέρα. Έλα, Δεν θα τα πει. Νομίζω, τα λεπουδάκι 101. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα πιάσαμε, ήθελα να θίξω, θα το θίξουμε σε άλλη εκπομπή τώρα το θέμα των λιμανιών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εμένα με απασχολεί ως φύση ναυτική που βρίσκομαι. Αλλά θα το θίξουμε σε μια άλλη εκπομπή, να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Αλλά είδα και ένα έτσι ωραίο δημοσίευμα χθες και με αυτό θα διηγηθούμε στο διάλειμμα. Από έτσι, να το πω, γκρίνια. Από ιστοσελίδες που πρόσκειται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν έχει να κάνει τόσο με το Ολυμπιακός ή όχι. Έχει να κάνει με τον τρόπο αντιμετώπισης γενικότερα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αλλά φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να αναδείξει κανένα αθλητικό ραδιόφωνο ή site. Γιατί δεν αφορά, ας πούμε, ξέρω εγώ εδώ, τον Πάο και τον Άρη και τον Ηρακλή. Και γράφουν, ας πούμε, ότι σκανδαλωδός τέλος πάντων, αλλά αφήνουν να υπονοηθεί ότι τι είναι αυτά τα πράγματα. Η Γενική Γραμματεία λέει δίνει 6 εκατομμύρια για το κολυμβητήριο στις ΣΕΡΕΣ και μόλις 100.000 για το κολυμβητήριο στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία ασφαλώς και έχει φέρει διακρίσεις, πρωταθλητής Ευρώπης και ετσέτερα, και πολλά παιδιά προπονούνται εκεί κτλ. Και γίνεται έργο. Ιδίως είμαστε υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αλλά ότι σκανδαλωδός, ρε παιδί μου, ότι πάνε 6 εκατομμύρια. Στις αίρες που όχι επειδή είναι ο τόπος καταγωγής μου, αλλά επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει ένα κολυμβητήριο έρμο που πήγε να ξεκινήσει το 2004, δεν έγινε για τους γνωστούς λόγους, όλοι μπορεί να φανταστούμε. Είναι μια γούρνα στη θέση του, ένα παμπάλαιο προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες μιας ολόκληρου νομού. Και ταυτοχρόνως, ας πούμε, με το ότι πάει να αποπαρατωθεί, υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί εκεί. Και όχι τα λεφτά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, στο αντίστοιχο κολυμβητήριο, ας πούμε, του Πειραιά, των Αθηνών και δεν ξέρω και εγώ πού αλλού. Για τα έργα που πρέπει να γίνονται, ρε παιδί μου, μόνο εκεί. Το λέω αυτό όχι σε φάση Αθήνα-Θεσσαλονίκη, χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο, αλλά είναι ζητήματα ουσιαστικής φύσεως. Τρόπος αντιμετώπισης γενικότερα των πραγμάτων στην χώρα μας. Σάμα τις ΣΕΡΕΣ έχουν βγάλει πρωθυπουργό για να έχουν διαστημικό σταθμό ή να έχουν διορισμένους στα μουσεία της χώρας. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας έτσι ανάπαυλα, την τελευταία, 7:34, συγγνώμη, και θα επιστρέψουμε για το δυνατό φινάλε της εκπομπής. Συγγνώμη στις 5 γραμμούλες, είναι κόκκινο το τηλεφωνικό κέντρο, είναι από τα 5 τηλέφωνα του Λευτέρη. Συγγνώμη και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, στο τελευταίο περίπου μισάωράκι του λόγου, επειδή στο Λίμπερο 107,4, 7:43 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα μπαίνει στην παρεούλα μας, έστω και στο ίστατο αυτό σημείο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στην σελίδουλα μας που αναδεικνύει ζητήματα και θέματα,
καταθέτετε το λαϊκικό σας οβολό. 36.000. Πάμε, πάμε καλά, πάμε καλά. Τώρα τα είδα τα στατιστικά. Έλα, ασχολούμαι με αυτά να είναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, μπα. Καλημέρα στην άλλη γραμμούλα. Για να τις βγάλω και τις δύο μαζί τις γραμμές. Για μη... εντάξει, μικροφωνίζουν, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Καταπληκτικό το θέμα το χθεσινό. Όνειρό μου είναι να γίνω πλέον πανελίστας, πέρα από το να γίνω τέταρτος διαιτητής, είναι να γίνω πανελίστας και στην εκπομπή της καινούριο. Αυτή με τα διλήμματα που οπτικοποιούν ανθρώπινες ιστορίες και μετέπειτα παίρνει κόσμος και αναλύει τα ζητήματα. Είναι ο λίγο τι σαν το λόγο επειδή δηλαδή. Σχέση ζωής. Χθες υπήρχε το εξής θέμα. Η 38χρονη Οκάστη δίνει λύση στην 38χρονη Ελένη, η οποία 38χρονη Ελένη εδήλωσε στην εκπομπή πως δεν θέλω η κόρη μου να σταματήσει το βολέι. Μπράβο μητέρα, διότι στρέφει το παιδί της στον αθλητισμό. Δεν θέλω η κόρη μου να σταματήσει το βολέι γιατί έχω σχέση με τον προπονητή της. Εντάξει, ενός άλλου είδους αθλητισμός. Λέει, αν βάζω βόλεϊ, το χάσουμε το βόλεϊ, θα χάσουμε και το... το άλλο. Με τον άλλο τρόπο αθλητή, το παιδί δηλαδή. Αλλά με το ζόρι εκεί στο βόλεϊ, μπορεί να θέλει να πάει κάτι κανένα άλλο άθλημα, κασκάκι ας πούμε, αλλά με το ζόρι εκεί, όχι, θα πας στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ πάντα τρέχεις, κότα την άζει τα χαλιά, στο βόλεϊ πάντα τρέχεις, που έλεγε και ο Αρχίδης Μπακυρτζής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Οι προπονητές, ο Τριπλούμ και στο άλμα εσύψος, ήταν άσχημα. Ενώ του βόλεϊ ήταν πανέμορφος, γι' αυτό λέγε. Ωραία, παιδαράδες. Το βόλεϊ είναι και παιδαράδες. Καλά, που γενικά οι αθλητές είναι παιδαράδες, όσο να είναι. Εντάξει. Μη συμβαίνει. Αλλά είναι ένας τρόπος να στρέψουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό. Δεν περίμενα να έχεις τόσο σαδισμό επάνω σου. Να κόβεις τον άνθρωπο που θα κάνει καμιά φορά καμιά απόπειρα αυτοκτονίας και θα έχεις τύψει. Μαν, έχεις γίνει ο απόλυτος υπερασπιστής του Λευτέρη. Έχεις γίνει γραφείο τύπου πλέον. Τελείως ο άνθρωπος, γιατί έχει φορές κατοχήν το γυναικείο ποδόσο. Δεν γίνεις να μας πει ότι είναι ματάκιας, όπως ένα συγχωρημένος ο ψάλτης. Ναι. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο δεν θα τον αφήσονται καν να μας δώσει την είδηση ότι η Μάρτα, η ποδοσφαιρίστρια της Βραζιλίας, έγινε η πρώτη σκόρη στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 17 τέρματα, ξεπερνώντας και τον Κλόζε που είχε μέχρι τώρα 16. Και 37 χρονών. 37 χρονών, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Και εσύ παρακολουθείς. Σου μάθε γυναικείο ποδόσφαιρο, ο Λευτέρης. Γι' αυτό σου λέω. Άσο να λίγο να πει μια κουβέντα να πούμε. Ναι, δεν πάθει τίποτα, έχουμε όλοι τύψει. Όχι, όχι. Δεν είμαστε καλά. Φιλιά, φιλιά, δεν μασάει, δεν μασάει. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Μηδέν και εδώ. Καλημέρα. Μας το κλείσε και καλημέρα στην τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα καταφέραμε. Πέντε καλημέρες είπα. Πέντε καλημέρες, γιατί μας παίρνουν και μας κλείνουν τις γραμμές. Γι' αυτό βουλιάζει το τηλεφωνικό. Τέλος πάντων, να πω ακόμα μία καλημέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν κάνει κακό. Εντάξει, μια χαρά. Τώρα αυτό δεν ξέρω εσύ το παρακολουθάς το κύπελο Αμερικής. Λίγο. Έχω δώσει Βενεζουέλα ότι θα προχωρήσει. Έχω κάνει πρόβλεψη. Ναι. 0-0 εχθές, ρε φίλε, με τη Βραζιλία, η Βενεζουέλα, ρε φίλε. Τρία γκολ, δεν το είδε το μάτς, φίλος μας ενημέρωσε ότι τρία γκολ ακυρώθηκαν της Βραζιλίας. Δύο με βάρε, ένα με replay, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε σε όλη την υπόθεση, φίλε μου, ότι όλα τα χέρια στην περιοχή δίνονται χέρι. Πλέον ναι, τα διαβάζαμε χθες τους κανονισμούς, πλέον ναι. Να σου πω κάτι, και το χέρι, φίλε, μέσα στην περιοχή είναι η ατυχία του αμυντικού και η τύχη του επιθετικού. Ναι. Όπως τόσο άλλα στο ποδόσφαιρο. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, εντάξει, όταν είναι κολλημένο στο σώμα, δεν θα το δώσει, είναι κολλημένο. Αλλά όταν είναι προέκταση, έστω λίγο ή ξέρω εγώ, θα το δώσει, φίλε. Δεν είναι και αυτό ο ρόλος. Ουσιαστικά θεωρείται ότι είτε κούσια είτε ακούσια δημιουργείται πλεονέκτημα για τον αμυντικό, οπότε πάβει να ισχύει, ας πούμε, η χρήση. Μπαμπή, μια κουβέντα σε πάλι. Η τύχη του επιθετικού και η ατυχία του αμυντικού. Και στο ποδόσφαιρο, όταν ας πούμε πάει μπάλα στο δοκάρι και μέσα,
η τύχη του επιθετικού, η ατυχία του τερματοφύλακα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Έτσι και αυτό, ρε φίλε. Είναι αυτός ο παράγοντας. Πώς να το κάνουμε τώρα. Έχουμε αλλοιώσει τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός θα ισχύσει για να πάψουν να υφίστανται αυτές οι ερμηνείες που τόσο πολύ μας έχουν ταλανίσει. Μπράβο, μπράβο. Γιατί θα δημιουργηθούν και πολλά για το VAR, φίλε. Ναι. Γιατί τα περισσότερα μπαίνουν ότι ήταν που δεν δινόντουσαν ή δινόντουσαν, ξέρω εγώ, ήταν για το χέρι, όχι τόσο για την ναι, ισχύει, ισχύει αυτό. Και εσύ της άλλης βλέπω τους αμυντικούς πιο προσεκτικούς στα τραβεύω. Βγήκαμε τα πανέλα, τα αρταρίσματα και όλα αυτά. Mm-hmm. Τα βλέπω τώρα με το VAR όλα αυτά έχουν τέτοιο, φίλε. Ναι. Θα κάνει καλό. Θα κάνει καλό το VAR. Θα δούμε. Εντάξει, θα δούμε λίγο παραπάνω. Ναι. Χρειάζεται ένα βάθος χρόνου βέβαια για να... Φυσικά, εντάξει. Χρειάζεται να περάσουν 2-3 χρονά και να παγιωθεί, να το συνηθίσει και ο κόσμος, να το συνηθίσουν και οι ποδοσφαιριστές. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να μιλάμε για αποτελέσματα. Ναι, ακριβώς αυτό. Πάντως, εγώ τώρα αυτό που βλέπω στα γήπεδα, όσο τα μάτια έχω δει, τους βλέπω τους αμυντικούς πολύ προσεκτικούς και στα μαρκαρίσματά τους και στα τραβήγματά τους μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, χωρίς το VAR, ας πούμε, το χθεσινό Βραζιλία-Βενεζουέλα θα ήταν η νίκη της Βραζιλίας. Τώρα δεν κάνουν κάτι μουλοχτό, φίλε μου Μπάμπη. Τους βλέπω τους ποδοσφαιριστές. Ξέρετε, παλιά κάνανε και κάποιο μουλοχτό. Τώρα το βλέπω ότι. Το αποφεύγουν γιατί θα τους πιάσει η κάμερα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, να δούμε λίγο παραπάνω μπαλίτσα. Μάλιστα. Έγινε. Άντε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αυτό. Ποιος? Είμαι ο ναύτης του Αιγαίου. Μάλιστα. Καλημέρα. Κάπου άλλη γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα, Παπί. Έλα, αγόρι μου, πού είσαι. Και χίλια συγγνώμη, τι να κάνω, Παπί. Έχουμε έναν παππού, πήγαμε και μια εκδρομή ημερήσια. Καταρχήν ήθελα να σου πω και συγγνώμη. Και το άλλο είναι πώς πήγες εσύ. Και εγώ πήγα καλά. Δεν ήρθες την προηγούμενη Τετάρτη, δεν ήρθες αυτή την Τετάρτη. Τι γίνεται, τι απουσίες είναι αυτές. Συγγνώμη, εντάξει, το ξέρω. Θέλω να μου πεις κάτι. Πού πήγες, κάτσε. Πού πήγες ημερήσια εκδρομή καταρχήν. Μέχρι και η Χαλκιδική πήγε. Ω, πουλάκι μου. Ολυμπιάδα. Μπάμπη, έκατσα βράδυ. Ναι. Και το πρωί σηκώθηκα και έβλεπα τα αδελφίκια και απέναντι έχει βραχνολισίδα. Ναι. Είναι από το κάμπι από κάτω μεριά, είναι κάτω από το σταυρό που έχει. Πού είδες δελφίνια, στην Ολυμπιάδα είδες δελφίνια. Ναι, έχει ένα κομμάτι, έχει μια παραλία. Ναι. Κάτω από, δηλαδή, ανεβαίνει στο χωριό. Βγαίνει, ας πούμε, για να έξω από το χωριό, το κεντρικό του δρόμο και αυτό είναι γύρω στα μισό χιλιόμετρο είναι. Είναι μια παραλία που είναι κάμπερ, παιδί, έχει κόσμο, έχει μπαρ, έχει αυτά και λέω, εδώ είμαστε, λέω, θα κάτσουμε, λέω, θα κοιμηθούμε, λέω και θα κάνουμε. Είσαι στα γούστα εσύ και ο Φούρναρης τον τελευταίο καιρό, ναι. Από διακοπές σε διακοπές πάτε. Αγόρι μου και εσύ. Εγώ για δουλειά πηγαίνω. Εντάξει. Πού διακοπές. Θέλω να μου πεις κάτι. Παρακαλώ. Το ferry boat και την καναδική σημαία, γιατί την έβγαλες. Γιατί πήραν το πρωτάθλημα οι Toronto Raptors. Συγγνώμη, ναι. Και εγώ λέω τι την έβγαλες τη σημαία. Δεν κατάλαβες, βέβαια. Πήγαμε στην... Ναι, ναι. Με το που κατεβήκαμε εκείνο το πρωί που κατέκτησαν οι Toronto Raptors στο πρωτάθλημα του NBA, κατεβήκαμε στο λιμάνι του Πρίνου και είδαμε καναδική σημαία, καναδέζικη. Και λέμε... Μάλλον το εορτάζω. Και πού βρέθηκε, πες μου εσύ. Άντε, πώς την τράβηξες αυτήν. Άντε, όχι μόνο αυτό. Πανωτά, πώς έχεις 100 άτομα, 150. Πού. Βαρούσαν να δει γιατί... Βαρούσανε, βέβαια. Κάνουμε ρεπορτάζ τώρα. Γι' αυτό σου λέω, εμείς δεν πάμε για διασκέδαση. Πάμε για... Τι λέει ο Ζούγα, για πώς πήγες να δει. Καλά ήταν, ωραία, μια χαρά, πολύ ωραία. Και ο Ζουγανέλης και Πακερτζής δηλαδή, εκεί. Καταρχήν από πού πήγες. Από Καβάλαστε Πρίνο. Καβάλα Πρίνο. Ναι. Άρα εκεί που πήγες, πήρες σουβενίρ και αυτά εδώ, δεν πήρες. δεν πήρα σουβενίρ. Τι σουβενίρ έχουνε οι... Τι σουβενίρ δηλαδή μπορείς να πάρεις. Κοίταξε, έχει τα μαγνητάκια, ας πούμε, που έχεις, ναι, τέτοια πράγμα. Ναι. Έχει πολλά, έχει. Μόλις στάνεις, θα δει, κατεβαίνεις, στάνεις στο λιμάνι. Ναι. Έχει μία-δύο καφετές εκεί που κάναμε την ευκοπή. Έχει την ταβέρνα τώρα, μη σε ρίξει. Όχι, να μην, όχι. Ναι, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι πιο αριστερά. Αλλά εντάξει, είναι ωραία. Έτσι, εγκρίνεις. Κοίταξε, πρέπει με αμάξι ή μηχανάκι, σκουτεράκι, να τη γυρίσεις. Όπου πας, θα πηγαίνουμε κι εμείς. Πήγες τώρα Ολυμπιάδα. Θα πάω κι εγώ.
Όπου πηγαίνει θα πηγαίνω. Ξέρω που πήγες και ανέβηκες ψηλά. Ξέρω που πήγες. Λοιπόν, το... ερώτηση ξέρω, τώρα. Ξέρω. Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα για το θέμα το οποίο μιλήσαμε. Ναι. Προχθές το βράδυ υπήρξε ένα... ένα θέμα με ένα λεωφορείο στην Καρδία όπου έμεινε στο δρόμο. Ναι. Το 80... Εσύ ποιο παίρνεις για να έρθεις από Τριάδη? Το 88 είναι το ίδιο? Ό, 67. 67, μάλιστα. Άρα δεν. Τρίλοφος, Καρδία και Τριάδη είναι κοντά. Ναι, κοντά είναι. Κοντά, είναι, γιατί λέει τους άφησε το λεωφορείο, χάλασε και πήγανε με τα πόδια. Και λέμε εμείς εδώ τώρα Φωτιάδης όταν το έκανε αυτό, οι άλλοι τρώγαν βαλανίδια. Από το σταθμό εδώ, ναι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Ναι. Και οι άλλοι παραπονηθήκανε γιατί πήγανε με τα ποδαράκια τους. Να πούμε, χάλασε το λεωφορείο και πήραν τα ποδαράκια τους. Για να πάνε στο, στο σπίτι τους. Δεν τους άφησε το λεωφορείο. Σε λεωφορεία μιλάμε, έχει κάτι Volvo που είναι κόκκινα, κόκκινα και τώρα τελευταία κάναν σέρβις, ναι. Επειδή άλλαξε κυβέρνηση το καθεστώτος, ναι. Το έμαθα και χθες, θα στα πω τέτοιο, έτσι. Τα δεν κάνουν τώρα. Δεν, κάνουν σε... δεν τα δίνουν και πολύ σημασία. Δεν τα δίνουν, γιατί δεν τα δίνουν γιατί, σημασία. Γιατί άλλαξε κυβέρνηση τώρα, επειδή θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος. Α, και δεν ασχολούνται, σου λέει κάτι. Να τι κυρίες και κύριοι, εδώ η είδηση, η πολιτική είδηση. Και το άλλο τώρα παιδί με ανάφερες, ναι. Έχει ένα ελάττωμο Έλληνας, ναι. Οδηγός βάζει στο κλίμα μέσα στο, τα, αυτά τα Mercedes που, αυτά που έχουν, ναι. Και έχει μερικούς να ανοίγουν τα παράθυρα. Αυτό ξαναπέστο. Είμαστε μαλλιοτάγαρα και μετά γκρινιάζουμε για τα. Τώρα μην το πω τώρα. Όχι, να το πει. Είστε μαλλιοτάγαρα. Και γίνεται μια μάχη, δηλαδή αυτά που είναι στις ειδικές καρέκλες για τους παππούδες, έχει σηματάκι. Ναι. Και μία θέλει να σηκωθεί, μία ανέγει το παράθυρο, γιατί το όρισα και χθες γυρνώντας. Και πήγαμε μια δουλειά. Και όχι, κλείσει το παράθυρο, όχι, άνοιξε το παράθυρο. Όχι, κλείσει το παράθυρο, βάζει ο κλιματισμό και πάει το λεωφορείο. Δεν είμαστε. Γι' αυτό για καλά για κάνει και τους, να τους αφήνει το λεωφορείο να πάνε με τα πόδια, μάλιστα. Ναι, ναι. Αυτό με τα παράθυρα τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι και εγώ το τον βλέπω. Τρελαίνομαι. Όχι, δεν είναι βάβη. Ξέρετε, βάζει. Θα για μου να πεις, έχει, αφού το έχει μέσα. Γι' αυτό, και, γι' αυτό και στα λεωφορεία πλέον του ΑΣΤ δεν βάζουν καθόλου κλιματισμό. Για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Είδε πω έχει μείνει. Τι γίνεται και το εξή. Βάζει το ζεστό τον αέρα και ανοίγουν παράθυρα. Α, παίζουν εσύ τώρα δει. Α, παίζουν. Άμε σε λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ θα με πεις τώρα επειδή κάναν διακοπές και αυτός πήγε Αθήνα. Πήγε, ναι. Μάθατε. Ανάπτυξη, ναι. Πήγε στην Αθήνα και ήτανε, μπερδεύτηκε και λέει ήθελε να πάρει το τηλεφερίκ, το μετρό. Σε τηλεφερίκ, πού να πάει, τηλεφερίκ. Δεν ξέρω τώρα, έχει ένα βιντεάκι τώρα να δει. Πήγε από Ανάβησο από μεριά πάνω και ήθελε να κατέβει. Ο είναι ωραία στην Ανάβησο. Τέλος πάντων, αγόρι μου. Αυτά. Και πες τον άλλο να κόσμια. Ναι. Μια φορά παίρνω κόσμο. Πες τα αγόρι μου, κάνε εδώ αρχισυντάξια. Άιντε, γιατί θα. Άντε να μην τον πω. Να μην πεις, μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Σαν τρέιλορ έβαλε τα πράγματα στην θέση του ο συνεργάτης εκπομπής. Όλοι διακοπάρουνε φέτος, κάνουνε ζωάρα. Ανάπτυξη στο φουλ έχουμε. Τι Αθήνες, τι Αμήνες, Ολυμπιάδες, στάσεις, αυτά ιστορίες. Έχουμε αφήσει μέρος για μέρος. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη, να προσπεράσω ότι ο Φουρνιώτης μας είπε ότι ο Φωτιάδης φορούσε τη φανέλα του Κουλούρη με το νούμερο 9. Ναι. Να το προσπεράσουμε αυτό. Mm-hmm. Ο Φουρνιώτης καθόταν μόνο του προφήτη Ηλία και έφευγε και μια μέρα το χρόνο για το Άγιο Όρος. Αυτές ήταν οι διακοπές του, μας κλεγότανε. Έτσι, ναι, ναι, και τώρα, και τώρα στα χούστα. Και ο Φωτιάδης μαζί, λοιπόν, εκεί στη Σταυρούπολη, όλοι στον Πέτρινο το φούρνο, έχει τύχει το Τζόκερ, έχει τύχει το Τζόκερ, έχει κάνει την πάπια. Θυμάστε που είχε τύχει στη Σταυρούπολη. Ναι, ναι, εκεί κάπου δυτικά. Και κάπου είπε δυτικά. Θα κρατήσει το φούρνο για λίγο ακόμα για να μην βάλει. Για ξεκάρφωμα. Για ξεκάρφωμα όλοι και σφυρίζεται όταν έρχεται η ώρα να πληρώσετε. Θα σφυρίζεται. Γι' αυτό και πήγε ο Φωτιάδης Σάββατο βράδυ να πάρει τις σακούλες. Μπράβο, κρυφά. Μπράβο. Κρυφά. Θα λέτε όλοι οι πελάτες, ξέρεις εσύ και θα κλείνετε το μάτι. Έτσι έγινε. Τσάω, 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 κονομάνε όλοι. Μάλιστα, αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι και στο σημερινό λόγο επειδή. Να πληροφορήσουμε επί του πιεστηρίου τον κόσμο ότι σήμερα θα κλείσει τμήμα της Βενιζέλου.
λόγω επειδή εργασιών στο μετρό. Θα υπάρχουν εδώ στο κέντρο της πόλης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως έχει εξεδώσει ανακοίνωση για το μετρό, ζητά την κατανόηση των πολιτών για ένα έργο που ταλαιπώρησε στο παρελθόν την πόλη και που σήμερα προχωρεί κυλοποιείται με εργοργούρους ρυθμούς. Μπούρου, 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 μπούρου. Αναλυτικότερα, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο βόρειο τμήμα της. Όταν γράφουν βόρεια και ανατολικά, όπως και το GPS, ας πούμε, και... ποιος θα τα καταλάβει αυτά, ας πούμε. Κινηθείτε νοτιοανατολικά. Ποιο είναι τώρα το βόρειο τμήμα της οδού Βενιζέλου? Από τη συμβολή της με την οδό Εγνατία έως το ύψος του πεζόδρομου Κλεισούρας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται πλέον μέσω των οδών Χαλκαίων, Συγκρού, Αντιγονιδών. Επίσης καταργείται η φυστάμενη διάβαση πεζών επί της οδού Βενιζέλου στη συμβολή της με την οδό Εγνατία. Δεύτερο, μετατοπίζεται κίνηση από το αριστερό στο δεξιό μέρος του οδοστρώματος της οδού Βενιζέλου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ερμού ως τη συμβολή της με την οδό Εγνατία. Και τρίτον, η κίνηση επί της οδού Εγνατία διατηρείται όσο έχει ή επί της οδού Εγνατίας, όπως λένε οι Αθηναίοι. Αυτά τα ολίγα και από το σημερινό λόγο, επειδή ούτε τα μισά προλάβαμε να πούμε από τα θεματάκια μας. Εις αύριον τα σπουδαιότερα. Θα παραδώσουμε την σκυτάλη στον Κωστίζο Τατσαρό. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Σας ευχόμαστε μια όμορφη και ψύχρεμη ημέρα. Φιλιά, τσάω.